Μέρα σας. Έχω την τιμή να σας καλωσορίσω στην εκδήλωσή μας, μια πολύ σημαντική εκδήλωση, εκ μέρους του Κοσμήτορα, κύριου Μπέτζου, ο οποίος βρίσκεται σε μια σημαντική, όλες οι συνεδρίες της Συγκλήτου τελευταία είναι σημαντικές, λοιπόν σε μια σημαντική συνεδρία της Συγκλήτου, μαζί με την πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας, την κυρία Βελουδία Παπαδοπούλου, και βεβαίως τον πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, τον κύριο Φίλια. Και εγώ, ως αρχαιότερος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής, δεν είναι και ωραίος τίτλος, είναι αρχαιότερος, δεν είναι κύριε Κορμαράκη, με εντολή του Κοσμήτορα, καλούμε να συντονίσω αυτή την εκδήλωση. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά. Πρώτα ήθελα να καλωσορίσω τους εισηγητές και πρωτίστως τους εισηγητές τους εκτός, τον καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου μας, τον κύριο Βασίλειο Καραποστόλη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως, κύριε καθηγητά, κύριε συνάδελφε που είστε μαζί μας, και τον κύριο Νίκο Ξηδάκη, τον δημοσιογράφο της Καθημερινής, νομίζω και του Sky, το οποίο τα στιβαρά κείμενα χαιρόμαστε, όσοι τουλάχιστον διαβάζουν την Καθημερινή. Εγώ έχω μεγάλη δυναμία στους ευφυείς ανθρώπους και στους ευσεβείς εδώ στη Θεολογική Σχολή, αλλά ο καλύτερος συνδυασμός για μας θα ήταν ευφυείς και ευσεβείς. Δεν είναι, κύριε συνάδελφε? Ιδία άλλοι εισηγητές είναι της σχολής μας, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και καθηγητής Κοινωνικής Ηθικής και Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, ο κύριος Απόστολος Νικολαίδης, και βεβαίως ο συνάδελφος, επίκορος καθηγητής του τμήματός μας, κύριος Δημήτριος Μόσχος, καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας, θα έλεγα, και όχι μόνον, δεν είναι? Επιθυμώ να καλωσορίσω ιδιαιτέρως τον πρόεδρο των Οφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον κύριο Οδυσσέα Σασαγιάννη, που είναι οικονομολόγος και τραπεζίτης και ενδιαφέρεται για το θέμα της σημερινής μας σύναξης. Συναδέλφους, την συνάδελφο κυρία Τσοκανή από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και άλλους και όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ και βεβαίως εσάς τους φοιτητές μας για τους οποίους γίνονται όλα όσα γίνονται, κυρίως για εσάς. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι εδώ έχουμε τόσο ωραίες και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Αυτή την εβδομάδα έχουμε την σημερινή μας εκδήλωση για την οικονομία, την κυριαρχία της αγοράς στο δημόσιο χώρο και την ευθύνη της θεολογίας. Την επόμενη εβδομάδα, εκτός από την υποδοχή των φοιτητών, παρουσία του Αρχιεπισκόπου μας, θα έχουμε και μία εκδήλωση, θα μάθετε αυτά, για το μάθημα των θρησκευτικών, το χυμαζόμενο και πραγματικά ταλαιπωρούμενο. Και την μεθεπόμενη εβδομάδα προς τα Χριστούγεννα θα έχουμε μια εκδήλωση τιμώντας τα 40 χρόνια από την εκδημία του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου, ο οποίος προσέφερε πολλά στην Εκκλησία και γενικότερα, ας πούμε, στους διαλόγους, στην οικουμενική κίνηση, με παράλληλη έκθεση βιβλίου και έκθεση φωτογραφιών από τον κύριο Αριστίδη Πανώτη, έναν που ξέρουν τον Αθηναγόρα πάρα πολύ καλά, ίσως να είναι ο πιο ειδικός, νομίζω, στο θέμα Αθηναγόρας και στην προσφορά του. Και αυτά τα πράγματα συνεχίζονται και βλέπετε προσπαθούμε εμείς αυτή είναι η γραμμή και του Κοσμήτορα και των συναδέλφων να ανοίγουμε τη θεολογία προς τα έξω. Θα μου πείτε τι άνοιγμα κάνατε όταν δεν βγάζετε τα παιδιά σας έξω, αλλά καλούμε άλλους έξω. Και γενικά το άνοιγμα γίνεται ακριβώς και με τις ιδέες και με όλα αυτά. Ανοιχτοσύνη είναι μια πολύ σημαντική λέξη για τη δική μου θεώρηση της θεολογίας. Το θέμα το σημερινό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν είναι μόνο επίκαιρο, είναι νομίζω ένα θέμα το οποίο απασχολούσε ανέκαθεν τη θεολογία. Θα μου πείτε θεολογία και πολιτική, θρησκεία και πολιτική. Αν δει κανείς την ιστορία της χριστιανικής φιλανθρωπίας, είτε είναι πιστός, είτε αδιάφορος για την Εκκλησία, είτε αρνητής, θα μείνει πραγματικά έκπληκτος από πόσα πράγματα έχουν γίνει. Βέβαια, ξέρετε ότι οι προοδευτικοί διανοούμενοι κατηγόρησαν τον χριστιανισμό, ένα σοβιετικό στα χρόνια που η Σοβιετική Ένωση ήταν κάτι διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα η Ρωσία, ότι οι χριστιανοί, λέγει, είναι σαν κάποιοι νοσοκόμοι
νοσηλευτές στο καραβάνι της κοινωνίας που μαζεύουν τους τραυματίες και αυτούς που λιποθυμάνε και πεθαίνουν, αλλά δεν οδηγούν τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η διακονία βλέπετε ότι και σήμερα χρειάζεται, όταν η Εκκλησία μας σήμερα δίνει 250.000, δεν ξέρω αν αριθμός είναι, μερίδες σε ανθρώπους πραγματικά που έχουν ανάγκη, και αυτό είναι το κατεξοχήν διακριτικό γνώρισμα της διακονίας μας, της αγάπης, της χριστιανικής φιλανθρωπίας, και αυτό δεν πρόκειται να το υποκαταστήσει ή να το αχρηστεύσει καμία πολιτική, κανένα πολιτικό σύστημα. Η θεολογία βέβαια και η Εκκλησία έδωσαν παρουσία όχι μόνο για αυτή, διαμέσου αυτής της μικροδιακονίας, της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Σαμαρίτη, του καλού Σαμαρίτη, που είναι κάτι εξαιρετικό και έχει και διαστάσεις βέβαια πολιτικές, μακροδιακονικές. Ήθελα να πω ότι η Εκκλησία έδωσε την μαρτυρία της και την εισφορά της και στο χώρο της μακροδιακονίας. Άμα διαβάσετε Χρυσόστομο, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη βοήθεια, ενδιαφέρεται και για δίκαιη κοινωνία. Αγωνίστηκε κατά των αρχών και των εξουσιών. Καταλαβαίνετε. Και ας μην ξεχνάμε, και με αυτό κλείνω, και τον ποιητή. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν, για το Χριστό που συγκρούστηκε. Και μια που πλησιάζουν Χριστούγεννα, σας θυμίζω μια πολύ ωραία έτσι, αναφορά του μακαριστού Σάβα Γουρίδη, του καθηγητού μας εδώ πέρα, ότι λέει, όταν λέει ζούμε τα Χριστούγεννα, πρέπει να βλέπουμε εκεί πέρα, να ακούμε, και τις ακούμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίου που περιγράφει αυτές τις εικόνες, τις καμπάνες της Αγίας Παρασκευής. Ήδη ο Χριστός στη γέννησή του συγκρούεται, αμφισβητείται από τον Ηρώδη και τον κάθε είδους Ηρώδη μέχρι και σήμερα. Και η Εκκλησία συγκρούστηκε, δίνει το λόγο της, δεν θέλει να υποκαταστήσει την πολιτική. Αυτό που κάνει δεν είναι πολιτική στη στενή έννοια του όρου, όμως είναι προσπάθεια αιώνιου συνεχούς εξανθρωπισμού της πολιτικής, και πολιτική ακριβώς είναι η προσπάθεια να μετατρέψουμε το χώρο αυτόν, ο οποίος προπολιτικά ορίστηκε από το Χόμπς ως πόλεμος πάντων εναντίον πάντων, ζούγκλα δηλαδή, σε έναν χώρο όπου η ύψιστη αξία θα είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η λεγγύη, η συνύπαρξη. Ακριβώς και αυτό νομίζω ότι είναι και η ουσία του χριστιανισμού, η οποία εκφέρεται και σε εμάς σε επίπεδο οντολογικό με τη φράση «Ο Θεός αγάπη εστίν», αλλά και ο Θεός ακριβώς στην οικονομία του που αποκαλύπτει ως αγάπη, και εμείς ως εικόνα του Θεού καλούμαστε να είμαστε αλληλέγγυοι, και νομίζω αυτό είναι το παν για μας. Σταματώ εδώ. Οι ομιλητές μας είναι κατά σειράν ο κύριος, ο καθηγητής κύριος Καραποστόλης, ο οποίος θα μας μιλήσει. Πόσα λεπτά θα μιλήσετε, κύριε συνάδελφα? Στο 15. 15 λεπτά, με όπως είχε συμφωνηθεί, εγώ το μαθαίνω τώρα, νομίζω 15 λεπτά. Ο κύριος Νικολαίδης θα μας μιλήσει με τίτλο «Η κυριαρχία της αγοράς και η ευθύνη της θεολογίας», σχεδόν ο τίτλος ημερίδας. Ο κύριος Ξητάκης για την αλληλεγγύη, πώς ονομάζεται το... Πιο πολύ θέλω να μείνω στην θέση της... του θεολογικού λόγου και της Εκκλησίας ως σώματος πιστών απέναντι στον ναζισμό. Επομένως, ο θεολογικός λόγος απέναντι στον ναζισμό, στο φονταμεταλισμό των αγορών. Και ο κύριος Μόσχος. Και εγώ πάλι για την ευθύνη της θεολογίας απέναντι στη στήριξη του δημόσιου χώρου. Υπεράσπιση του δημόσιου χώρου. Ωραία, ξεκινάμε. Τώρα αναρωτιέμαι αν θέλετε και αν πρέπει, μπορούμε να το συζητήσουμε ήδη από τώρα, μετά τις δύο πρώτες εισηγήσεις που θα κρατήσουν ένα μισάωρο, να δώσουμε, να μην δώσουμε, λέτε, κύριε συνάδελφε. Ξέρω, γιατί όχι. Στέλνει. Να ακούσουμε και τις τέσσερις εισηγήσεις και να συζητήσουμε μετά. Καλύτερα. Επομένως, εφόσον οι εισηγήσεις είναι σύντομες, επομένως, όχι, εμένα μου αρέσει, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό το θέμα ενός διαλύματος και τα λοιπά, για συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι για την παρουσία σας, και δίνουμε το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο, κύριο Καραποστόλη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε το πιο κρίσιμο ίσως ζήτημα στο σύγχρονο δυτικό κόσμο,
από μια σκοπιά που πολλοί την επικαλούνται, αλλά ελάχιστοι την υιοθετούν. Εννοώ την εξέταση των απότερων συνεπειών που έχει στην ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων του καιρού μας και στην εν γέννη πνευματική του ζωή η κυριαρχία της οικονομικής αγοράς στο δημόσιο βίο, που είναι το γενικό μας θέμα. Η κυριαρχία αυτή φέρνει στην επιφάνεια ένα κύριο παράδοξο. Ενώ φαίνεται να κατησχύει το οικονομικό στοιχείο στην τυπικά φιλελεύθερη εκδοχή του, με τη ρύθμιση δηλαδή των οικονομικών σχέσεων από τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, στην πραγματικότητα τόσο τα μεγέθη της προσφοράς και της ζήτησης, τόσο δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης, περνούν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι το παράδοξο. Αντί τούτον, τι κυριαρχεί, όχι βέβαια η περιβόητη αόρατος χείρ του Άνταμ Σμιθ, που κανόνιζε τις τελικές ισορροπίες ως προς τις τιμές, κυριαρχεί κάτι άλλο, εξίσου όμως αόρατο, που είναι τόσο αόρατο ώστε να παίρνει στη συνείδηση των ανθρώπων τη μορφή μιας παγκόσμιας βούλησης, κρυμμένης καλά πίσω από τους θεσμούς και από τα οικοδομήματα της κοινωνίας, τόσο κρυμμένης ώστε να μην φαίνεται ότι για την βούληση αυτή τα οικοδομήματα και θεσμοί της κοινωνίας είναι εμπόδια. Η βούληση για χρήμα, με άλλα λόγια, εμφανίζεται στις μέρες μας σαν εχθρός της ίδιας της κοινωνικής δομής, που στην ιστορία των δυτικών κοινωνιών επέτρεψε στο χρήμα να κυκλοφορήσει, να αυξηθεί, να επενδυθεί. Όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια κατάσταση, όταν τα πιο αποτελεσματικά, υποτίθεται και επιβλητικά εργαλεία που αφορούν την παραγωγή και την υλική ευημερία των κοινωνιών στρέφονται εναντίον της ίδιας της κοινωνίας, η οποία τα κινούσε κάποτε, οι πρώτες συνέπειες της συνείδησης των ανθρώπων είναι η εμφάνιση μιας γιγάντιας απειλής, η οποία μάλιστα παίρνει τα χαρακτηριστικά ενός φαινομένου ριζικά αλλόκοσμου. Δηλαδή είναι σαν κάτι που δεν το γέννησε η κοινωνία, αλλά έρχεται από αλλού. Ή ο κόσμος, όχι ειδικά η κοινωνία. Πράγματι, η σύγχρονη κερδοσκοπία, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτό είναι το καινούριο φαινόμενο, δεν μοιάζει να έχει τίποτα κοινό με την επιδίωξη του κέρδους στην παραγωγή και στο εμπόριο, έτσι όπως το γνώριζαν τουλάχιστον οι δυτικές κοινωνίες, τουλάχιστον μέχρι πριν από 2 ή 3 δεκαετίες. Από την άποψη της κατάστασης τώρα των εργαζομένων, η μετάβαση αυτή από το κέρδος στην κερδοσκοπία επιφέρει μια τεράστια σημασίας αλλαγή, η οποία είναι η εξής. Αντί να εκτοπίζονται περιοδικά και κατά κλάδος τμήματα του εργαζόμενου πληθυσμού, ανάλογα με τις αλλαγές στην βιομηχανική παραγωγή κυρίως, αντί δηλαδή να σχηματίζει το λεγόμενος εφεδρικός στρατός, από τον οποίο όμως αργότερα και πάλι οι επιχειρήσεις αντλούσαν δυναμικό, εμψυχοδυναμικό, τώρα ο εφεδρικός αυτός στρατός παροπλίζεται προγραμματικά και οριστικά ίσως. Για να μιλήσουμε στη γλώσσα των οικονομολόγων, δεν εμφανίζεται πλέον η διαρθρωτική ανεργία, αλλά μια ανεργία προγραμματισμένη και σύμφυτη στη λειτουργία της νέας αγοράς. Είναι σαν η νέα αγορά να την θέλει αυτή την ανεργία και την αεργία επίσης. Κάποτε η αγορά εξορισμού δεσμευόταν στην προσφορά και στη ζήτηση, όπως είπαμε. Σήμερα δεν θέλει να δεσμεύεται σε τίποτα, ούτε καν όμως τον ίδιο της τον εαυτό, για να πούμε ότι λειτουργεί ως αγορά. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι σαν να απευθύνει εμέσως μία πρόκληση προς τα θύματα της. Τους λέει, βρείτε τρόπο να με δεσμεύσετε. Διαφορετικά θα σας καταστρέψω και μαζί με εσάς θα αφανιστώ ενδεχομένως και εγώ ίδια. Αυτή είναι η πρόκληση. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που η αυτοκαταστροφή μοιάζει να ασκεί τη θανάσιμη γοητεία της σε εκείνους που θεωρούν ότι η ισχύς τους δεν έχει κανένα όριο.
Κάποιοι αυτοκράτορες βρήκαν αυτό το όριο στο μηδέν. Έσπρωξαν την παντοδυναμία τους ως το σημείο της αυτοκαταστροφής. Η ιστορία των απολυταρχικών μορφών διακυβέρνησης μας προσφέρει μερικά τέτοια παραδείγματα. Θα έχουμε λοιπόν, αναρωτιέται κανείς σύντομα, νέους καλλιγούλες και νέρονες. Είναι όμως καλύτερα να αφήσουμε προς στιγμή αυτό το ερώτημα, γιατί εκείνο που προέχει και που αποτελεί εξάλλου προϋπόθεση για να το απαντήσουμε, είναι να δούμε τι σκιά ρίχνει πάνω στη ζωή των θυμάτων της αυτή η νέα μελαγχολική αυτοκρατορία του χρήματος, και που είναι μελαγχολική επειδή αν και διαθέτει όλα τα μέσα, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται να χτίσει τίποτα. Δηλαδή είναι μια αντίφαση στην ίδια τη σύστασή της το να είσαι πανίσχυρα αλλά να μην ενδιαφέρεσαι να υποδομήσεις τίποτα. Τώρα, εισερχόμενο στο κυρίως μας θέμα, από την άποψη των ηθών της ηθικής και της κοινωνικής συμπεριφοράς, η πιο σοβαρή συνέπεια αυτών των εξελίξεων που πολύ σχηματικά περιέγραψα, είναι η εκένωση του δημοσίου χώρου από την ανθρώπινη παρουσία και από τους δεσμούς που αυτή η παρουσία κάποτε εγγυόταν. Το φαινόμενο αυτό μας φέρνει στο νου την επισήμανση των στοικών φιλοσόφων. Ποια επισήμανση? Ότι μια από τις μεγαλύτερες συμφορές που μπορούν να πλήξουν την ανθρωπότητα είναι η εξάπλωση της ερημίας. Τι είναι η ερημία? Η ερημία είναι, έλεγε ο Επίκτητος, κατάστασης αβοηθήτου. Δεν είναι τυχαίο που η φράση αυτή βγαίνει από το στόμα ενός φιλοσόφου που βλέπει γύρω του να εδραιώνεται μια αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή, όπου στο άτομο, το πολύ πολύ, παραχωρείται μια νομική προσωπικότητα. Έξω από αυτήν όμως το άτομο μπορεί να χαθεί, να συνθλιβεί από τις περιστάσεις της ζωής ή από τις καταχρήσεις της εξουσίας των πλουσίων ή των αξιωματούχων του κράτους. Το να βρούμε αναλογίες στη σημερινή πραγματικότητα με αυτήν την οποία ζούσε ο Επίκτητος ίσως φανεί υπερβολικά σχηματικό. Από την άλλη πλευρά όμως θα ήταν παράβληψη των πιο εξόφθαλμων γνωρισμάτων της εποχής μας να μην αναγνωρίσει κανείς τις διάφορες μορφές ερήμωσης οι οποίες όντως πλήττουν τη ζωή του σύγχρονου ατόμου. Προσέξτε, δεν μιλώ για μοναξιά ή για απομόνωση, μιλώ για ερήμωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λέει, τη μοναξιά ή την απομόνωση, ο αθέλητα ή θελημένα αποτραβηγμένος από το κέντρο του κοινωνικού κόσμου άνθρωπος έχει πάντα την αίσθηση ότι δυνητικά θα μπορούσε να έχει στο πλευρό του, αν χρειαζόταν, την παρουσία των άλλων. Δυνητικά. Όποιος διαλέγει ή υφίσταται τη μοναξιά, δεν πάβει να εφάπτεται του κύκλου στον οποίο οι υπόλοιποι ζουν, εργάζονται, συναναστρέφονται, συμπαθιούνται ή αντιπαθιούνται. Αλλά αυτό είναι μια δυνάμη ζωή η οποία μπορεί να έρθει προς το μέρος του. Ο έρημος όμως είναι μια διαφορετική περίπτωση. Εδώ η δυνατότητα να πλησιάσει ο άλλος έχει πλέον τόσο απομακρυνθεί ώστε ο έρημος να μην έχει καν τη δύναμη με μια κραυγή να καλέσει τον άλλον κοντά του. Ουέ αυτό το ενί όταν πέσει και μη η δεύτερος εγείρε αυτόν. Πλησιαστής. Βλέπουμε εδώ πως η στοική σκέψη συναντάται με τη χριστιανική στο σημείο της πιο ανησυχητικής, της πιο ανυπόφορης ίσως κατάστασης για το ανθρώπινο όν. Το να μην έχει δηλαδή έναν άλλο όμοιό του, να μην αντιλαμβάνεται ότι έχει έναν άλλο όμοιό του, για να μοιραστεί το αίσθημα της ανεπάρκειας.
το αίσθημα που γεννιέται από το γεγονός ότι ο καθένας μόνος του, από τη φύση του, είναι ευπαθής, είναι τρωτός. Η συνείδηση του γεγονότος αυτού, ότι είναι ευπαθής, τον κάνει να θέλει τον άλλο κοντά του και αυτή η βασική ανάγκη δίνει μια πολύ ουσιαστική και συγκεκριμένη έννοια, σημασία, μια σημασία στην έννοια του πλησίον. Ιδού λοιπόν που μετά τη στοϊκή σκέψη και μετά τη βίβλο, η έννοια του πλησίον αποκτά στη νεότερη κοινωνία και στη σύγχρονη κοινωνία μια διάσταση που τη φέρνει κοντύτερα, όχι πλέον στην ηθική και την πνευματική, όχι μόνο στην ηθική και την πνευματική ζωή του ανθρώπου, αλλά και στο δημόσιο βίο και στην πολιτική. Πώς? Θα δούμε. Στο έργο του Κάφκα βρίσκουμε την πιο εμβληματική για την νεότερη εποχή αποτύπωση αυτής της εξέλιξης. Ας θυμηθούμε το τέλος της δίκης, του μεγάλου μυθιστορήματος του Κάφκα, ενός από τα λίγα μεγάλα μυθιστορήματα. Η δίκη λοιπόν. Ο άτυχος ήρωας στη δίκη σύρεται από τους δύο δημίους του σε μια έρημη τοποθεσία χωρίς να έχει καταλάβει ποιοι τον διώκουν και για ποιο λόγο. Μέχρι τέλος δεν έχει καταλάβει. Η εξουσία δεν του έχει κάνει τη χάρη να του δώσει λόγο για τις προθέσεις της και η πιο τρομερή υποψία που πλανιέται στη διάρκεια αυτής της ατέλειωτης νύχτας είναι μήπως ο μόνος σκοπός της διώκουσας αρχής είναι να σύρει τη λία της μέχρι το πιο εξευτελιστικό σημείο που μπορεί να φτάσει. Τι θα κάνει ο παγιδευμένος? Θα εκλιπαρίσει για επίοικια? Θα υψώσει φωνή εξέγερσης? Θα πολεμήσει ή θα υποκύψει αμαχητή? Υπό μία έννοια και λαμβάνοντας υπόψη εδώ τη σύνδεση της υπαρξιακής αγωνίας με την αγωνία για την αυτοσυντήρηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην ίδια κατάσταση βρίσκεται σήμερα ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών του Νότου και βέβαια πολύ περισσότερο της χώρας μας. Είμαστε όμοιροι μιας αόρατης δύναμης που η κυριότερη προσπάθειά της είναι να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ένοχοι ώστε να πάψουμε να ψάχνουμε για την ενοχή η οποία είναι η κύρια αιτία της κατάστασής μας. Ο εχμάλωτος άνθρωπος στη δίκη του Κάφκα είναι μόνος και ανεπαρκής. Όπως είπαμε, έχει φτάσει στο τέλος. Δέχεται στο τέλος τη φωνική επίθεση των δημίων του. Αλλά λίγο πριν πεθάνει, διακρίνει στο βάθος ένα σπίτι με ένα φωτισμένο παράθυρο και εκεί έναν ένικο κοντά στο περβάζι και αναρωτιέται ποιος άραγε είναι, τι θα κάνει, θα με δει και θα με βοηθήσει, είναι ένας ή όλοι, θα δει αυτό που μου συμβαίνει ή μήπως τελειώσω έτσι σαν το σκυλί και με την τροπή να συνεχίσει να ζει μετά από μένα. Έτσι τελειώνει η δίκη. Με την τροπή να συνεχίσει να ζει μετά από μένα. Νομίζω πως βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το σημείο. Έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε αν πράγματι υπάρχει κατάσταση σαν βοηθή του και αν εκείνοι που βγαίνουν στα παράθυρά τους να δουν ότι έξω στο δρόμο η δυστυχία βοά και ακόμα περισσότερο βοά ο κίνδυνος για τον εξευτελισμό των πιο αδύναμων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες γεννιούνται έντονα πάθη και αισθήματα. Το πιο ισχυρό πάθος που γεννάει η θέα της δυστυχίας είναι η συμπόνια. Και εδώ ακριβώς θα ήθελα να σταθώ. Άτομα που ξεριζώθηκαν από τις χώρες τους και μετανάστευσαν, απολυμμένοι από τις δουλειές τους, άνεργοι, χρεωμένοι, ασθενείς που ξαφνικά μένουν ακάλυπτοι από κοινωνική περίθαλψη. Όλη αυτή η μάζα των αδυνάμων θα αυξάνεται μέρα με τη μέρα για να προκαλεί φόβο σε όσους δε θίγονται
ή συμπόνια σε άλλους. Τι είναι η συμπόνια? Δεν θα αναφερθώ στις ψυχολογικές, στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, στα ψυχικά χαρακτηριστικά του φαινομένου, ούτε και στα ηθικά τόσο. Θα πω απλώς ότι είναι ένα πάθος που συνδέεται με την ιστορία των εξεγέρσεων και των επαναστάσεων. Εννοώ κυρίως τη Γαλλική Επανάσταση. Γνωρίζουμε πως κατά την προεργασία της Επανάστασης, στη διάρκεια των σταδίων που προηγήθηκαν της έκρηξης της Επανάστασης, η θεωρία του Ρουσό για την ραγισμένη καρδιά, την καρδιά κάποιων που υποφέρουν στη θέα κάποιων άλλων που υποφέρουν, καθώς αντικρίζουν δηλαδή άλλους που υποφέρουν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ίσως έπαιξε πιο σημαντικό ρόλο και από αυτόν της λογικής και του λόγου, ο οποίος κατευθύνει, διευθύνει τις ανθρώπινες πράξεις. Η όλη εξέλιξη της Επανάστασης, της Γαλλικής Επανάστασης, έδειξε ότι αυτή η ραγισμένη καρδιά, η τόσο θερμή μπροστά στα βάσανα των φτωχών, μπορούσε και να παγώσει ξαφνικά, κυριευμένη από το ίδιο της το πάθος. Και αυτό συνέβη πράγματι. Ο συμπονετικός για τους φτωχούς έγινε αδυσόπιτος για τους πλουσίους. Το τραγικό πρόβλημα όμως είναι ότι στη συνέχεια αντίπαλός του έγινε και κάθε άλλος που φαινόταν ότι δεν θερμαίνεται από την ίδια ακριβώς φλόγα. Έτσι άρχισε η τρομοκρατία. Η συμπόνια μετατράπηκε, αφού διαστρεβλώθηκε κατά κάποιον τρόπο σε ίκτο, μετατράπηκε σε όπλο πολιτικό και μάλιστα όπλο μιας ολοκληρωτικής πολιτικής. Όταν την περίοδο εκείνη ήχησε το σύνθημα «Από αγάπη στην ανθρωπότητα ας γίνουμε απάνθρωποι», το αποδίδω στο Saint-Just, αλλά ξανακούστηκε και πάλι στην Παρισινή Κομμούνα, ίσως να φάνηκε τότε δικαιολογημένο ή απλώς αναπόφευκτο. Σήμερα όμως, έπειτα από τις τόσες παραφορές και το τόσο αίμα που έχει χυθεί στα ιστορικά πεδία, πρέπει να ξανασκεφτούμε σε τι δρόμους μπορεί να μας βγάλει ένα πάθος ταγμένο στην πλευρά των αδυνάμων κατά τρόπο απόλυτο, δηλαδή που σημαίνει ανίκανο να αναγνωρίσει ότι και το δίκαιο ακόμα οφείλει να δεχθεί ότι έχει κάποια όρια. Παραδέχομαι ότι ειδικά σήμερα και ειδικά στη χώρα μας είναι πολύ δύσκολο να αναλάβουμε το διπλό έργο. Να ζητάμε την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι πρέπει πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο ώστε το δίκαιο να μην γίνεται δίκαιο μίσος. Δεν βλέπω όμως άλλη διέξοδο. Το διπλό αυτό έργο μας το ζητούν οι περιστάσεις και μας το ζητούν επίσης οι μνήμες των παλιών διχασμών και των εμφυλίων στη χώρα μας. Και εδώ η χριστιανική ηθική, η χριστιανική πράξη καλείται να παίξει ένα ρόλο που να μην είναι απλώς κατευναστικός των παθών, ούτε και να αφορά μόνο την παρηγορία των απαρηγόρητων. Μπορούμε άρα για να απαιτούμε δικαιοσύνη χωρίς να φτάνουμε σε μια σκληρότητα που τις περισσότερες φορές μάλιστα αποδεικνύεται περιττή? Μπορούμε να μοιραζόμαστε τον πόνο των άλλων χωρίς να ξεχνάμε ότι το μοίρασμα αυτό μπορεί να μας καθυλώσει στη θλίψη τελικά, σε σημείο που να μας κάνει ανίκανους για χαρά, ανίκανους να μεριμνήσουμε για μια χαρά που δεν είναι μόνο δική μας? Εκτός από το να συλληπούμεθα, πρέπει και να μπορούμε να συγχαίρουμε. Και εδώ έρχομαι στο ζήτημα της αγάπης. Από τη χριστιανική αγάπη, αν δεν την αντιληφθούμε ως ένα ιδεώδες αγιότητας, την αγάπη που δεν είναι ούτε συνέστημα ακριβώς, ούτε καθήκον, κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει επειδή πρέπει να αγαπήσει, ούτε και αρετή,
Δεν είναι κάτι που μπορεί να πει κανείς ότι ασκείται εποφελία κάποιον. Θα ήταν όμως δυνατόν να αντιληθούν ορισμένα συστατικά, ώστε οι κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες να μην αποπνέουν λιγότερη μνησικακία. Βέβαια, το πώς η αγάπη μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά μέσα στην κοινωνία είναι ένα πολύ παλιό και πολύ δύσκολο πρόβλημα, με δεδομένο ότι η φανέρωση και η πράξη της αγάπης αποτελεί εξ ορισμού ένα έκτακτο φαινόμενο, μία εξαιρετική αυθυπέρβαση, μπορεί να πει κανείς, και θα ήταν άτοπο να προτείνει κανείς το εξαιρετικό ως ενδεδειγμένο κανόνα ή ως ορθή, σε εισαγωγικά, συμπεριφορά για τους πολίτες. Δεν μπορεί, λέει, το εξαιρετικό και το αυθυπερβατικό μπορεί να υπάρχει και να επηρεάζει, δεν μπορεί να προταθεί ως κανόνας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πέραν όλων των άλλων, το οποίο δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, ειδικά το γεγονός ότι δεν μπορεί η αγάπη να ασκηθεί με τόσο ευκολία δημοσίως. Αυτό όμως το πρόβλημα δεν μπορούμε να μην το επανεξετάσουμε για μια ακόμα φορά σήμερα. Δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε για το κατά πόσον είναι δυνατόν η αγάπη να επιδράσει στα δημόσια πάθη, αντί να είναι μόνο ένα βάλσαμο για τα ιδιωτικά. Η συμπόνια είναι ένα πάθος. Η δικαιοσύνη μία αρετή. Κανένα από τα δύο δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την αγάπη. Αμφότερο όμως έχουν ανάγκη από μια δόση αγάπης, ώστε να μην εκτρέπονται πότε-πότε η μεν συμπόνια σε μίσος, η δε δικαιοσύνη σε εκδίκηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καρακόλη. Τον κύριο Καρακοστόλη, είδα το φίλο μου τον Χρήστο τον Καρακόλη εκεί και καταλαβαίνετε, ναι. Ο κύριος Καρακοστόλης λοιπόν μας έδωσε πάρα πολλά έτσι, για τη συζήτηση. Εμένα μου θύμισε τον επίκτητο. Όταν ήμουν φοιτητής στην Γερμανία, με φώναζαν οι συμφοιτητές μου επίκτητο, διότι ήμουν ενθουσιώδης. Αλλά δεν είχα καταλάβει τότε ίσως τη σχέση του επίκτητου με την πολιτική πράξη. Εγώ νόμιζα ότι επίκτητος είναι εκείνος ο οποίος μας λέει: μη φορτώνεστε με αγάπη και συναισθήματα, διότι θα χάσετε. Και κυρίως η αλλαγή των εξωτερικών περιστάσεων ανήκει στα ουκεφημίν. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ας δεχτούμε λοιπόν τα πράγματα όπως είναι, αλλά ο κύριος Καρακοστόλης έδωσε μια άλλη διάσταση. Επίσης, αυτό με την αγάπη και το δημόσιο κτλ. Είναι κάτι με το οποίο ασχολήθηκε. Έχω δικαίωμα, νομίζω, έτσι, ένα λεπτό να αναφέρω η Χάν Άρεντ, η οποία ακριβώς δίνει και κάποια απάντηση σε αυτό το θέμα που έθεσε ο κύριος Καρακοστόλης με τη συμπόνια και τις επαναστάσεις και την εκδίκηση. Στο βιβλίο της, το οποίο είναι εξαιρετικό κείμενο, βέβαια στην Ελλάδα δεν πολύ ασχολούμαστε με αυτήν. Εγώ έγραψα το μαγκίστερ, την εργασία μου στη Γερμανία. Την ιστορία των δύο επαναστάσεων, της Αμερικανικής και της Γαλλικής, λέει: η πραγματική πολιτική επανάσταση ήταν η Αμερικανική, η οποία πέτυχε θεμελιώντας πολιτικούς θεσμούς, ενώ η Γαλλική απέτυχε, διότι το κίνητρο ήταν το κοινωνικό πρόβλημα, ξέρω κι εγώ, η εκδίκηση, η ανατροπή ακριβώς κάποιων των πλουσίων και οδήγησε σε αυτά που οδήγησε. Και θέλει να μας πει ότι η πολιτική, όταν συνδεθεί με το κοινωνικό θέμα, το οικονομικό, όπως είναι σήμερα το κυρίως θέμα η οικονομία της πολιτικής, τότε ουσιαστικά δεν είναι πια πολιτική, αλλά όταν η πολιτική υποκατασταθεί από την οικονομία, τότε οι ανάγκες του ανθρωπίνου γένους απειλούν να καταπιούν την ανθρωπότητα. Δηλαδή μπαίνει αυτό το οποίο στην αρχαιότητα διαχειριζόταν ο οίκος και δεν ήταν υπόθεση του δημόσιου χώρου. Και η Χάννα Άραντ λέει μια πολύ έτσι προκλητική για εμάς τους θεολόγους κουβέντα: η αγάπη, όπως την περιγράφει ο Χριστός ή το Ευαγγέλιο, είναι η πιο απολιτική, μη πολιτική δύναμη. Και το ανέφερε ο κύριος Καρακοστόλης ακριβώς ότι η δημοσία δεν μπορεί να ασκηθεί. Επομένως όλα αυτά τα θέματα είναι, νομίζω, για εμάς τους θεολόγους εξαιρετικά σημαντικά και χωρίς άλλο σχόλιο, καλώς πάντων, δίνω το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Νικολαίδη, για να μας πει σε 15 με 20 λεπτά τις απόψεις του για το θέμα μας. Μέχρι 25 τα πάνω σε έχω. Έχεις, ε? Α, δεν θα το πω. Είχα ετοιμάσει να παρουσιάσω το θέμα
κυριαρχία της αγοράς και ευθύνες θεολογίας, ορίζοντάς το σε τρία μέρη. Το πρώτο ήταν σχετικό με την θεοποίηση των αγορών, για το οποίο θα πω ελάχιστα. Το δεύτερο είναι αν η θεολογία συνέβαλε στο να κυριαρχήσουν οι αγορές. Και το τρίτο, τι μπορεί να πει η θεολογία σήμερα εν ώψη αυτής της κυριαρχίας. Λίγα λόγια για το πρώτο μέρος. Θα έλεγα ότι η θεολογία από την αρχή μαζί με τον Χριστό ξεχώρισε τους δύο θεούς, το Θεό της Εκκλησίας και το Θεό του Μαμονά. Μόνο που δεν επανέλαβε, έκανε και μια άλλη διάκριση, Θεού και Κέσσαρα, μόνο που στη διάκριση για το Μαμονά δεν επανέλαβε τα του Θεού το Θεό και τα του Μαμονά το Μαμονά, γιατί ήξερε πολύ καλά, και θα μας προειδοποιήσει ότι ο Μαμονάς είναι ένας πανίσχυρος και πολύ επικίνδυνος ανταγωνιστής του Θεού, γιατί έχει να κάνει με πράγματα ορατά και συναρπαστικότερα από ότι ο Θεός αν δεν τον γνωρίζει. Από εκεί και πέρα όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μίλησαν για ειδωλολατρικές συμπεριφορές σε σχέση ανθρώπου και μαμονά και χρήματος κλπ. Μάλιστα ο Χρυσόστομος λέει ότι οι δυο τους έχουν αντίθετα θελήματα. Ο Θεός λέει φρόνησε τους φτωχούς, ο μαμονάς λέει πάρε και αυτά που έχει. Ο Χριστός λέει δώσε ό,τι έχεις, ο μαμονάς πάρε αυτό που δεν έχεις. Το χειρότερο είναι ότι ο μαμονάς έχει τις απαιτήσεις που έχει και ο Θεός. Έχει την διάθεση να υποκαταστήσει τον Θεό της Εκκλησίας, τον παραδοσιακό Θεό, γι' αυτό και ζητά πλήρη αφοσίωση του ανθρώπου. Και δεν είναι τυχαίο ότι το Κύριλλος Αλεξανδρίας χαρακτηρίζει το χρήμα ως αθεότητα ή ως ίσο προς την αθεότητα, προς την θεότητα, συγγνώμη. Και λοιπά, μεταβάλλεται από δούλος του Θεού σε δούλο του πλούτου ο άνθρωπος και όποιος δεν απαλλαγεί από τον πλούτο δεν είναι εύχρισος στο Θεό κλπ. Ο σύγχρονος μαμονάς φέρει το όνομα αγορά ή αγορές που εμφανίζονται ιδιαίτερα στον καιρό της παγκοσμιοποίησης ως παντοδύναμες. Πρόκειται για τον παγκόσμιο καπιταλισμό που μετά τον σοσιαλιστικό εμβολιασμό του έγινε πανίσχυρος. Δύο λόγια για το πού οφείλεται η κυριαρχία των αγορών. Επιγραμματικά θα έλεγα ότι πρωτίστως οφείλεται στον ευνουχισμό ή την απομόνωση όλων των αξιών και την αποθέωση των οικονομικών αξιών, εννοώ την απολυτοποίηση του Homo economicus. Είναι η μετάβαση, καθώς λέει ο Αναστάσιος, ο Γαλβανίας, από την κοινωνία των ελεύθερων προσώπων στη δουλεία των απρόσωπων ομάδων και ανώνυμων εμπόρων του χρήματος. Επίσης οφείλεται στη συνένωση ισχυρών οικονομικών, πολιτικών, στρατιωτικών δυνάμεων με τη σύμπραξη του κοινωνικού ορθολογισμού, της τεχνολογίας και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Είναι ένας άριστος συνδυασμός μεταξύ θεσμικής άμεσης και πολιτισμικής βίας με στόχο την εξασφάλιση των συμφερόντων των ισχυρών. Οφείλεται επίσης στην καταλύστευση, την εκμετάλλευση, τη δουλεία και την τοκογλυφία σε βάρος αδύναμων χωρών και οικονομιών με τη βοήθεια ντόπιων διεφθαρμένων πολιτικών, κυρίως παραγόντων. Οφείλεται τέλος στην αποσύνθεση των κοινωνιών μέσα από μακροχρόνιους προγραμματισμούς που περιλαμβάνουν υπέρογκους δανεισμούς, γιγάντωση του χρέους, αδυναμία εξόφλησης, αχρήστευση δυνατοτήτων ανάπτυξης, διάλυση του κοινωνικού ιστού, παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, το οποίο είναι κάτι που δεν κρύβεται. Θα ακούσατε τις δηλώσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όταν είπε ότι αρκετές κυβερνήσεις δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι έχουν παραχωρήσει η εθνική κυριαρχία και επέτρεψαν τη συσσόρευση χρέους και τώρα έχουν ανάγκη, εξαρτώνται από την καλή, αν θα δείξουν καλή διάθεση αγορές ή όχι. Εκλιπαρούν δηλαδή, όπως το βλέπετε καθημερινώς στα δελτία ειδήσεων. Ήθελα να σας πω και δύο λόγια για το πώς αποδεικνύεται αυτή η κυριαρχία ή παντοδυναμία των αγορών ή πρωτοκαθεδρία των αγορών. Θα έλεγα ότι έχουν την ευκολία να υποτάσσουν, να εχμαλωτίζουν ή να αποδυναμώνουν όλους τους θεσμούς μηδέν των θρησκευτικών εξερουμένων, ιδιαίτερα μετά τον χρόνο της πολιτικής, η οποία κατάντησε φιλιππινέζα της οικονομίας. Επίσης φαίνεται στην επίδειξη δυνάμεως που μπορούν με ένα και μόνο λόγο να ρυθμίζουν και να καταδικάζουν τις εθνικές οικονομίες, να εκβιάζουν λαούς, να επιβάλλουν λύσεις, γενικά να συμπεριφέρονται ως εξυγχρονισμένες δικτατορίες που κατορθώνουν όχι να επιβάλλονται αυθαίρετα, αλλά να επιζητείται η κυριαρχία τους. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου το γεγονός ότι άστοχος ο χαρακτηρισμός του Δουνουτού, παραδείγματος χάρη, ως δικτατορίας νέου τύπου. Η οποία δικτατορία δίνει τα μέσα σε εκείνους που ήθελαν πάντοτε να κυριαρχούν παγκοσμίως,
χωρίς στρατιωτική βία πλέον, να μεταλλάσσουν τρόπους κυριαρχίας και αποικιοκρατίας και κατάκτησης των λαών. Επίσης αποδεικνύεται από τη δυνατότητα να ρυθμίζουν και να απορριθμίζουν όχι μόνο τις οικονομίες, αλλά και το σύνολο των θεσμικών λειτουργιών, όπως είναι η παιδεία, ο πολιτισμός, η υγεία, το δίκαιο, η ασφάλεια, η εργασία, η οικογένεια, η επιστήμη κλπ. Και εγκαθιδρύνοντας μια νέα μορφή πολιτισμού, του πολιτισμού της κυριαρχίας της αγοράς. Επίσης, τέλος, αποδεικνύεται η δύναμη των, η παντοδυναμία των αγορών από τη δύναμη να μεγαλώνει το χάσμα ανισότητας μεταξύ πλουσίων και φτωχών οικονομιών και κρατών και να μεγιστοποιούν την εξαθλίωση των ανθρώπων. Να μεταδίδουν το μόλισμα της κρίσης χρέους μέσα από δανεισμούς, υψηλά επιτόκια, οίκους αξιολόγησης, κερδοσκοπίες, διόγκωση δημοσίων ελλημάτων, μείωση εμπορικών συναλλαγών, ελάττωση της ρευστότητας, πτώση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, πτωχεύση επιχειρήσεων, μαζικές απολύσεις, κατάργηση συνταγμάτων, ξαναγκαστικές και καθυπαγόρευση νομοθεσίες, ό,τι ακριβώς ζούμε αυτόν τον καιρό στη χώρα μας. Αυτά για το πρώτο μέρος. Μερικά επιγραμματικά για την ευθύνη της θεολογίας για την κυριαρχία της αγοράς. Κυρίαρχη αγορά σημαίνει αδύναμη, ανίσχυρη και αναποτελεσματική θεολογία. Αν η θεολογία είχε πιστικότερο, εγκυρότερο και ισχυρότερο λόγο, αν η παρουσίαση ήταν ισχυρή, οι αγορές όπως και κάθε άλλο ολοκληρωτικό κατασκεύασμα θα ήταν ανίσχυρο και δεν θα λειτουργούσε ως ξεπεσμένη θρησκεία. Και δεν θεωρώ ισχυρή μια θεολογία στα πρότυπα του Μεσαίωνα, όπου η θεολογία θεμελιώνει αντιχριστιανικές και απάνθρωπες εκκλησιαστικές συμπεριφορές, έχοντας ως δεκανίκη και προστάτη την κοσμική εξουσία. Ενώ ότι η θεολογία που μέσα από τη μορία του κηρύγματος, δηλαδή τη ριζοσπαστική θεολογία, θα ακύρωνε τη δύναμη και τα επιχειρήματα του κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, προσφέροντας ως αντίδοτα ρεαλιστικότερους δρόμους ικανοποίησης των θεμελιωδών αιτημάτων των ανθρώπων, ιδιαίτερα σήμερα όπου είναι συσσωρευμένη η τραγική εμπειρία των περιπετειών ατόμων, κοινωνιών και λαών, που προκάλεσε η ανθρώπινη πλειονεξία και η δημιουργία πρόσκυρων ειδόλων που καταράκωσαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διέψευσαν με το χειρότερο τρόπο τα ουτοπικά όνειρα των ανθρώπων. Με λίγα λόγια, η θεολογία απέτυχε να αποδείξει ποιος ακριβώς είναι ο Θεός και τι θέλει, πόσο χρήσιμος και αναγκαίος είναι ο Θεός της Εκκλησίας, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το δρόμο για τη δημιουργία θρησκευτικών υποκατάστατων όπως η θρησκεία των αγορών ή αμφίσιμων ερμηνεών του Θεού. Σας αναφέρω τη φράση μιας Αμερικανίδας συγγραφέως, η οποία έλεγε: «Αν θέλετε να μάθετε τι πιστεύει ο Θεός για το χρήμα, απλώς ρίξτε μια ματιά στους ανθρώπους που το έδωσε». Το επόμενο που θέλω να σας πω είναι ότι το παράδοξο, μάλλον είναι, που θέλω να σας αναφέρω, είναι ότι η θεολογία του παρελθέντος συνέβαλε στην ιδωλοποίηση του χρήματος, είτε μέσα από τη θεωρητική υποστήριξη συγκεκριμένων οικονομικών θεωριών, είτε με τη στήριξη συγκεκριμένων εκκλησιαστικών συμπεριφορών. Έχω ετοιμάσει εδώ δύο λόγια για αρχίζοντας τον μερκαντιλισμό και φτάνοντας μέχρι την θεολογία της επάρκειας για όλων, της ορθόδοξης θεολογίας δηλαδή, θα πω δύο λόγια απλώς για να μην σας φάω το χρόνο. Στον μερκαντιλισμό, ο κοσμικός πλούτος ερμηνεύεται ως σημείο ευαρέσκειας του Θεού, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται για τη στήριξη των φτωχών. Για τέτοια θεολογία είναι έτοιμη να δικαιολογήσει και την αποικιοκρατία και την εκμετάλλευση των εργατών. Ακολουθεί η προτεσταντική ηθική της οικονομίας που στηρίζεται στον ασκητισμό, ο οποίος ευνοεί την παραγωγή και αποταμίευση και επομένως τον οικονομικό ατομικισμό. Είναι η γνωστή σύνδεση καλβινικού δόγματος και καπιταλισμού, όπου η θεολογία κατάφερε να εμπλέξει το Θεό στα παιχνίδια της εργασιακής αδοτρίωσης, στις κερδοσκοπικές διαδικασίες και στο μηχανισμό συσσόρευσης πλούτου. Μια θεολογία που συνέβαλε ώστε το χρήμα να μεταβληθεί από μεσοσκοπό σε αυτοσκοπό και να ισχύει απολύτως ότι το χρήμα δεν είναι για τον άνθρωπο, αλλά το αντίθετο, ο άνθρωπος για το χρήμα. Ακολουθούν τέσσερις διαφορετικές οπτικές της Δυτικής Εκκλησίας για την οικονομία της αγοράς. Τις αναφέρω απλώς και αν θέλετε μετά, αν με ρωτήσετε, θα πω περισσότερα. Είναι ο χριστιανικός κοινωνικός συντηρητισμός, όπου δεν υπάρχει ίχνος αγάπης. Η θεολογία εδώ υποστηρίζει ότι όλα, η οικονομική και η πολιτική τάξη, είναι θεία, είναι θεόσδοτα. Ο Θεός τα έβαλε στη δημιουργία. Υπάρχει ο χριστιανικός νεοφιλελευθερισμός, που υπερασπίζεται την καπιταλιστική κοινωνία κλπ. Και η οποία δεν θεωρεί ότι χρειάζεται η αποκάλυψη του Θεού γιατί μας αρκεί, είναι αρκετό το φυσικό δίκαιο. Υπάρχει ο χριστιανικός σοσιαλισμός που συνδέεται με την πολιτική θεολογία και ιδιαίτερα θεολογία της απελευθέρωσης, που είναι μια θεωρία που στηρίζεται στη χριστολογία και την εσχατολογία, αλλά και στην χριστιανική αγάπη. Τέλος υπάρχει ο χριστιανικός κοινωνιοφιλελευθερισμός που κινείται πέρα από τον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό
και στηρίζει την οικονομία της αγοράς ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης, μια θεωρία η οποία στηρίζεται σε χριστιανική αγάπη. Και θα τελειώσουμε το δυτικό χριστιανισμό αναφέροντας την παρέμβαση της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, η οποία στηρίζει την οικονομία της αγοράς, αρκεί να εξασφαλίζονται κάποιες προϋποθέσεις, όπως είναι η εξασφάλιση ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποφυγή άκρα του καταναλωτισμού, έλεγχος οικονομικής κυριαρχίας, ιεραρχία, ιεράρχες αξιών με κορυφαία το Θεό και μετά τον άνθρωπο, συμφιλίωση εργασίας και κεφαλαίου κλπ. Στον Ανατολικό Χριστιανισμό, η θεολογία είναι γεγονός, δεν χρησιμοποιήθηκε για μια συστηματική θεωρητική υποστήριξη της οικονομίας της αγοράς ή για τη δημιουργία μιας δικής της ορθόδοξης οικονομικής πρότασης. Έχει όμως τη δυνατότητα αφενός να επιχειρηματολογεί υπέρ μιας οικονομίας επάρκειας για όλους, σας ανέφερα, και να απομονώνει το μαμονά από την εκκλησιαστική ζωή, κάτι που δεν το πέτυχε πάντοτε, αν λάβουμε υπόψη την ύπαρξη ανεκμετάλλευτης εκκλησιαστικής περιουσίας μέχρι και σήμερα, τη μετατροπή συγκεκριμένων προσκυνημάτων σε ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, αλλά και τη συμμετοχή της Εκκλησίας στην ανάπτυξη εκκλησιαστικών αγορών, δικαιώνοντας κάποιες στιγμές τη μαρξιστική γραμμή, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν ευσεβέστεροι στο χρήμα από τους χριστιανούς. Όσο για την εκκλησιαστική περιουσία, ο Χρυσόστομος είχε επισημάνει ότι αυτή ούτε πρέπει να πλησιάζει, ούτε και πρέπει να περισσεύει, αλλά θα πρέπει αμέσως να διανέμεται στους φτωχούς. Και ένα δεύτερο, η Ορθόδοξη Θεολογία δεν έψει τη θεσμική εκκλησία να αποστασιοποιηθεί και να στέκεται ειλικρινά και ανυπόκριτα κριτικά απέναντι στην κοινωνία της αυθονίας και στην καταναλωτική κοινωνία που συμβάνουν στην ισχυροποίηση των αγορών και δημιουργούν παρεστήσεις στα άτομα όπως η αυτοεπιβεβαίωση και η αυτάρκεια. Αντίθετα, υπάρχει η αίσθηση ότι και η ίδια η Εκκλησία παραμέρισε ή παρασιώπησε την ασκητική και αγκάλιασε το πνεύμα του καταναλωτισμού και πορεύτηκε σύμφωνα με αυτό. Άφησε δε να εννοηθεί ότι δεν είναι απαραίτητη πορεία δια της στενής οδού για να οδηγηθεί κάποιος στο Θεό και τη σωτηρία του. Ότι η εκκλησιαστική ή χριστιανική ζωή δεν είναι τελείως ξένη προς την ευημερία, την πολυτέλεια και την κοσμική επίδειξη. Και περνάω στο τρίτο μέρος. Ποια είναι η ευθύνη της θεολογίας στην εποχή της παντοδυναμίας των αγορών? Πολύ επιγραμματικά. Ευθύνη της θεολογίας είναι να μην αρχίζει την οικονομική της παρέμβαση χερεκακώντας για τα παθήματα των ανθρώπων εξαιτίας των επιλογών τους, ούτε να επιχειρεί να κερδοσκοπεί σε στιγμές αδυναμίας, ταπείνωσης και εξαφλίωσης των ανθρώπων εξαιτίας των αθωμένων επιλογών. Αντίθετα, οφείλει να παρηγορεί τους ανθρώπους και να προσφέρει σταθερές βάσεις ανάνυψης από την αιχμαλωσία, της κατάθλιψης και της απογοήτευσης. Στην αναισθησία των αγορών μπορεί η θεολογία να αντιπαραθέσει τη δική της ευαισθησία, την ευαισθησία του Αγίου Πνεύματος και την ανθρωπιά. Δεύτερον, ευθύνη της είναι να σχετικοποιεί την παντοδυναμία των αγορών, ενεργοποιώντας μέσα στις ανθρώπινες ψυχές μηχανισμούς καταρχήν απεξάρτησης και στη συνέχεια αντίσταση σε κάθε ολοκληρωτισμό, ιδιαίτερα τον οικονομικό. Αυτός κινδυνεύει από ανθρώπους που σκέφτονται και ενεργούν ως ελεύθερα πρόσωπα και όχι ως άτομα. Από αυτούς που αρκούνται στα αναγκαία για να μπορούν να τα έχουν όλοι. Από αυτούς που δεν μετρούν την ευτυχία με χρήματα και μάλιστα δανεικά ή με κτήματα. Από αυτούς που υποψιάζονται τα δολώματα και αρνούνται να προσχωρήσουν στη λογική πάνω απ' όλα η οικονομία και η ευημερία. Τρίτον, ευθύνη της θεολογίας είναι να προβάλλει τις συνέπειες της οικονομικής ειδωλολατρίας, ιδιαίτερα την απατηλή τους πλευρά. Να αποδείξει ότι οι αγορές όχι μόνο δεν είναι ελεύθερες, αλλά άκρως ανελεύθερες και λίαν υπερελιστικές και ακόμη απεικιοκρατικές, όχι μόνο σε κοινωνικο-οικονομικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Τέταρτον, ευθύνη της είναι να πείσει για την ανάπτυξη της ιεράρχησης, για την ανάταξη στην ιεράρχηση των αξιών, με πρώτη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία, που δεν διασφαλίζεται με την εσφροκέρδεια, τη φιλοχρηματία, τη φιλαυτία, την πλεονεξία, όπως αυτή εικονίζεται στη μανιώδη επιδίωξη της ιδιοκτησίας, μέσα από την αποταμίευση και την αποθησάβρηση, ούτε βέβαια και στον καταναλωτισμό, αλλά σε μια σχέση χριστιανικής αλληλεγγύης και αγάπης. Αν η θεολογία πρόβαλε πιστικά το ασκητικό ήθος, όχι ως μέθοδο κατακράτησης του πλούτου, αλλά ως αγαπητικό τρόπο χρήση των αγαθών, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα από αυτά που μας ταλαιπωρούν. Θυμίζω τα λόγια του Χρυσοστόμου ότι όλα τα προβλήματα προέρχονται από τότε που μπήκε στο τραπέζι, τον δικό μου, ο αγώνας για το δικό μου και το δικό σου. Πέμπτον, ευθύνη θεολογίας είναι να προσφέρει πιστικότερα επιχειρήματα, κυρίως να αποδείξει πρώτα ότι ο Θεός είναι πράγματα αληθινός,
ότι είναι σε θέση να απελευθερώνει τον άνθρωπο από τα ειδωλά του, ότι έχει την καλύτερη απάντηση στις αγωνίες και ανασφάλειες των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, η θεολογία είναι υπεύθυνη για την επάνωδο των ανθρώπων και των θεσμών στον πλούτο της θείας οικονομίας μέσα από την απομόνωση του Θεού της οικονομίας. Να αποδείξει ότι κυρίαρχος πρέπει να είναι ο άνθρωπος ως οικονόμος των αγαθών και όχι η απρόσωπη και απάνθρωπη οικονομία της αγοράς, που αντί να οικονομεί, να φροντίζει δηλαδή για την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των ανθρώπων, φροντίζει να συγκεντρώνει τον πλούτο μέσα από σκληρές τοκογλυφικές πρακτικές που οδηγούν άτομα και κοινωνίες στην αυτοκτονία. Το πρώτο τελευταίο ευθύνη είναι να μην παραμένει θεολογία και μάλιστα ειδωλοποιημένη, αλλά να μεταφράζεται σε συγκεκριμένες στάσεις συμπαράστασης στους ενδεείς, όπως ακριβώς κάνει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, η Ελλαδική Εκκλησία. Θεολογία χωρίς πράξη είναι όπως ο Θεός χωρίς τους ανθρώπους. Ο σύγχρονος άνθρωπος αρνείται να ακούει λόγια και μάλιστα εδαφικά και ουτοπικά, όπως αρνείται έναν Θεό που παραμένει εγκλωβισμένο στον ουρανό και απλώς κουνάει το δάκτυλο στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και ένα τελευταίο. Είναι ευθύνη της θεολογίας και μάλιστα της ακαδημαϊκής να επισημαίνει ότι η εκοσμίκευση όλων των θεσμών και φυσικά της οικονομίας, που αρχικά ήταν στενά δεμένη με τον Θεό, ο οποίος όρισε τον άνθρωπο οικονόμο επί της γης, οφείλεται και στην εκοσμίκευση της ίδιας και φυσικά της θεσμικής εκκλησίας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι αγορές υπακούν σε μια δική τους θεολογία και ηθική, αλλά επειδή κάτω από αυτές υπάρχουν άνθρωποι, ο ρόλος της εκκλησίας είναι καθοριστικός. Και δεν εννοώ ότι μπορεί να αλλάξει τους νόμους της αγοράς, μπορεί όμως να τους επηρεάσει στο βαθμό που μπορεί να αυξήσει την παρουσία της στις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων. Από κανέναν άλλο δεν κινδυνεύουν οι αγορές, εκτός από ισχυρές ανθρώπινες προσωπικότητες και ανανοηδοτημένες κοινωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νικολαίδη, ο οποίος μέσα σε 20, ούτε 20 λεπτά είπε τόσο πολλά πράγματα. Εγώ σας υπενθυμίζω τις λέξεις ασκητισμός και σας λέω ότι ο Καθρίδιτ φον Βάιτσακερ λέει την πολύ ωραία φράση «Η αγορά δεν είναι, δεν μπορεί να είναι ασκητική» και του Τρισέ, του πρώην της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν αποχωρήσει, ότι καταναλώστε για να σωθείτε στην Ελλάδα. Επομένως, ο ασκητισμός είναι αντιπαραγωγικός με τα κριτήρια της αγοράς. Το δεύτερο είναι ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέει την περίφημη, το είπε ο κ. Νικολαίδης, «Το αιμόν και το σόν, το ψυχρόν του, το ρήμα, το μυρίους πολέμους εις την οικουμένη εισαγωγών». Προσπαθεί ο Χρυσόστομος να πει ότι ο πλούτος, αν χρησιμοποιηθεί καλά, είναι καλός. Δεν του βγαίνει, διότι άμα σκέφτεται και λέει πώς αποκτάς τον πλούτο, μάλλον δεν τον απόκτησες με μέσα χριστιανικά. Επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό είναι γενικά, νομίζω, η σχέση μας με αυτά τα πράγματα και η δυνατότητα παρέμβασης ακριβώς χωρίς να αλωτριώσουμε το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι ασκητικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα η ευθύνη σε κάποια κείμενα του Ευαγγελίου, όπως η επιστολή του Ιακώβου, η κρίση σαν έλεος, το μη πεις εν τη έλεος και όλα αυτά τα οποία βρίσκουμε ακριβώς στην επί το όρος ομιλία, αλλά βρίσκουμε εκεί και το μη αντιστήνεται το πονηρό. Επομένως έχουμε εδώ πέρα όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτουν το καθήκον της θεολογίας, αλλά και δυσκολίες ακριβώς που υπάρχουν για να διατυπώσουμε μια κοινωνική διδασκαλία η οποία θα μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα και με την παρέμβαση των καλών χριστιανών και των ανθρώπων που σέβονται την ελευθερία και την αξιοπρέπεια και δεν θα χρειαστεί να χαμογελάνε κάποιοι μαρξιστές οι οποίοι να λένε δεν μπορείς να επιτασσεύσεις αυτή την αγορά ακριβώς με καλούς ανθρώπους αλλά μόνο με ριζικές λύσεις, επανάσταση κτλ. Ευχαριστώ πολύ πάντως τον κύριο Νικολαίδη και πάλι και τώρα τον λόγο να έχει ο αγαπητός μας κύριος Ξηδάκης. Γεια σας. Ευχαριστώ καταρχάς την Θεολογική Σχολή, την Κοσμητεία και τους καθηγητές που με κάλεσαν να συμμετέχω σε αυτή την συζήτηση. Δεν ξέρω ακριβώς υπό ποια ιδιότητα. Φαντάζομαι, το μόνο που να φανταστώ την ιδιότητα του δημοσιολογούντος, ενός ανθρώπου που εξ επαγγέλματος αρθρώνει δημοσιολόγων. Ούτε θεολογική εμπειρία έχω, ούτε ιδιαίτερη φιλοσοφική. Απλώς νομίζω ότι μπορούμε να σε αυτόν τον δύσκολο καιρό
να ξαναβλέπουμε με έναν πιο στοχαστικό τρόπο αυτά τα δυσχερή και τα δεινά της καθημερινής ζωής, της β' ακτίβα, για να μπορούμε να ζήσουμε και την επόμενη μέρα και τις επόμενες μέρες, για να έχεις να πεις κάτι στους νεότερους ανθρώπους ή έναν λόγο παρηγορητικό στον άνθρωπο που υποφέρει περισσότερο από εσένα. Το πρώτο που έχουμε κατά νου λοιπόν σε αυτή την συζήτηση, στη σχέση της κυρίαρχης αγοράς και ας το πούμε πιο ειδικά μιας νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, ενός μιας συμπαγούς δοξασίας ότι το χρήμα, το κέρδος είναι η μόνη, ο μόνος τρόπος να σκέπτεσαι, διότι αυτό είναι το ένα βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων αρκετών χρόνων, ότι αυτή η ιδεολογία που αναδύθηκε κρατεά κυρίως μετά τη δεκαετία του 70, από την δεκαετία του 80 και έπειτα, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, προέβαλε τον εαυτό της, αυτή τη σκέψη, ως μόνη δυνατότητα σκέψης. Και όσο οι κάποιες παροχές που έδινε στα μεσοστρώματα, τα πολύ διευρυμένα μεσοστρώματα των μαζικών δημοκρατιών στο δυτικό κόσμο και στη δική μας χώρα ίσχυαν, ο κόσμος με ελάχιστες ή καθόλου επιφυλάξεις δεχόταν ότι η μόνη πολιτική σκέψη, ο μόνος τρόπος να σκέπτεσαι είναι αυτός. Τη στιγμή που όμως που έδειξε τις βαθιές ραγισματιές πίσω από αυτόν τον καθρέφτη της κατανάλωσης και της ευμάρειας, οι άνθρωποι στις μαζικές δημοκρατίες βρέθηκαν χωρίς καμία αφήγηση του εαυτού και της ζωής τους, ερημωμένοι ακριβώς όπως με καταπληκτικό τρόπο περιέγραψε πριν ο Βασίλης ο Καραποστόλης. Και εδώ ξαναβλέπουμε την ανάγκη αυτή που με άλλους τρόπους και άλλες φανερώσεις είδαμε στην δεκαετία του 60, όταν νεότεροι άνθρωποι αμφισβητούσαν τον κόσμο της κατανάλωσης, χωρίς όμως να δώσουν σε αυτή την αμφισβήτηση κάτι βαθύτερο. Το βλέπουμε τώρα με τον δραματικό τρόπο, ότι δεν αμφισβητούμε την αυθονία όπως έκαναν τα κινήματα του 60, αλλά τώρα σπαρταράμε πιασμένοι σε ένα δίχτυ της αυθονίας που απήλθε και μας άφησε πάλι μες στη σπάνη και την ερημία. Έχουμε επίσης αυτή τη στιγμή ως Έλληνες το διπλό προνόμιο, ιστορικό προνόμιο, τραγικό αλλά και ίσως με μια δυναμική απεγκλωβισμού, να είμαστε από τους πρώτους που βιώνουμε με τέτοια σφοδρότητα αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση και πιο ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή κρίση, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και πολιτική, είναι και πνευματική. Και έχουμε ακόμη ένα άλλο, σε μια άλλη ιστορική στιγμή βρισκόμαστε, να μετά από 60, 65, 60 χρόνια περίπου συνεχούς διαρκούς ειρήνης, δημοκρατίας και ευημερίας, που είναι μοναδική ιστορική στιγμή για όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα, να αμφισβητούνται τουλάχιστον η ευημερία και η δημοκρατία. Η ευημερία είναι ένα όνειρο το οποίο έφυγε από τα χέρια πάρα πολλών συμπολιτών μας, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και η δημοκρατία είναι ένα αγαθό, ας πούμε, για τον νεωτερικό άνθρωπο, το οποίο το θεωρήσαμε αυτονόητο μετά το επταετές διάλειμμα της δικτατορίας, και τώρα πάλι τίθεται ένα αμφιβόλο και η αποτελεσματικότητά της και η καθολικότητά της και η ισοπολιτεία
και τίθεται αμφιβόλο ακόμη και από τους ανθρώπους που δεν είναι αντιδημοκράτες στη ρίζα τους, διότι η φτώχεια και η ανάγκη μετατοπίζεται προς την ίδια τον πολιτιακό πυρήνα και προς το πολίτευμα και στο πώς ζουν οι άνθρωποι χωρίς έναν αυταρχικό ηγέτη. Αναφέρομαι προφανώς σε ένα φαινόμενο το οποίο αναδύθηκε με τρομερή ταχύτητα και τρομερή σφοδρότητα τα τελευταία 2-3 χρόνια, το φαινόμενο του νεοναζισμού, του ναζισμού, το οποίο στην αρχή της εμφάνισής του δεν προκάλεσε την προσοχή την οποία άξιζε. Όλο το πολιτικό σύστημα και οι πολίτες μαζί και οι άνθρωποι νόμιζαν ότι είναι κάτι παροδικό, ότι είναι ένα μειοψηφικό φαινόμενο. Δυστυχώς από τις περασμένες δημοτικές εκλογές όπου έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τις πρόσφατες διπλές βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, είδαμε αυτή την συμμορία εγκληματιών να γίνεται πολιτικό mainstream, να καταλαμβάνει το κέντρο της πολιτικής κοινής, να μπαίνει στο κέντρο της πολιτικής κοινής, και είδαμε επίσης και τους πολιτικούς αλλά και την κοινωνία μουδιασμένη να μην ξέρει πώς να σταθεί απέναντί του. Και είδαμε επίσης ένα μεγάλο μέρος, ένα σεβαστό μέρος των συμπολιτών και συνανθρώπων μας, όχι μόνο να ψηφίζουν μαζικά, αλλά ένα άλλο μέρος, ακόμη και αυτό που δεν τους ψηφίζει, να επικροτεί το λόγο και τη δράση τους. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι, οι διανοούμενοι και οι έχοντες πρόσβαση στην δημόσια σφαίρα, στον δημόσιο λόγο, και τα μεγάλα οργανωμένα σύνολα μέσα στην κοινωνία, από τα κόμματα τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουν έναν μάλλον χαμηλής ποιότητας πνευματικό λόγο, έως τις άλλες οργανωμένες δομές, για να έρθουμε και σε αυτό που ονομάζεται Εκκλησία της Ελλάδος, στέκονται αμήχανα, δειλά και χωρίς σκέψη και βούληση. Ούτε σκέφτονται αυτό που έχουν απέναντί τους, ούτε δείχνουν να επιθυμούν να το αναλύσουν ή να αντιπαρατεθούν. Πολύ λίγα πράγματα έχουν ακουστεί, ας πούμε, από τους έχοντες την αρμοδιότητα ή και τη θεσμική ευθύνη ενός εκκλησιαστικού ή ευρύτερα θεολογικού λόγου για το τι είναι ο νεοναζισμός και τι είναι αυτή η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Μόλις προχθές τη Δευτέρα, στο συνακτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλοξενημένο από το Πανεπιστημίο Αθηνών, η εταιρεία Άρτος Ζωής, με τις βιβλικές της εκδόσεις και μια συγκεκριμένη στάση, προκάλεσε μια συζήτηση για το τι είναι αυτός το φαινόμενο του νεοναζιστικού παγανισμού και ποια είναι η σχέση της με την Ελλάδα, με την ελληνική κοινωνία και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δυστυχώς αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν ιεράρχες οι οποίοι επικροτούν τη δράση, την εγκληματική δράση των νεοναζιστών. Υπάρχουν παπάδες οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ καλή σχέση με τους νεοναζί, και μόνο πρόσφατα κάποιοι ιεράρχες τους τελευταίους 1-2 μήνες μίλησαν με σαφήνεια και είπαν ότι αυτή η ρητορική του μίσους η φιλετική βία, δεν είναι καν ρατσιστική, η φιλετική βία και η καπηλεία του τι σημαίνει έθνος, πατρίδα και λαός
δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον λόγο του Ευαγγελίου, ούτε με την παράδοση του ελληνικού λαού, την κυρίαρχη τουλάχιστον, και εν πάση περιπτώσει στάθηκαν απέναντι με έναν λόγο σαφή και έναν λόγο πολιτικό. Δεν υποστηρίζω ότι η δουλειά της Εκκλησίας είναι να έχει έναν πολιτικό λόγο εξειδικευμένο και με κομματικά τρέχοντα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά σε αυτή την περίπτωση που είναι μια ιστορική στιγμή εξαιρετικά βέβαιη, η οποία ό,τι συμβαίνει τώρα μπορεί να σφραγίσει τις μοίρες της επόμενης γενιάς, όλοι όσοι έχουμε έναν λόγο και έναν ρόλο μέσα σε αυτή την κοινωνία, και αυτό το έχουμε όλοι, πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι σαν μια ασθένεια που κατατρώει έναν αδύνατο οργανισμό. Είμαστε σε αδυναμία, είμαστε σε κατάσταση ανάγκης οικονομικής, είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής, με την νομοθετική εξουσία να σύρεται, με τη δικαστική εξουσία να αδρανεί και μια εκτελεστική εξουσία η οποία νομοθετεί με υπουργικές αποφάσεις, χωρίς καν να γίνονται υπουργικά συμβούλια. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξανασυμβεί στον ορίζοντα βίου όλων των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί χονδρικώς μετά το 40-50 και δεν έχουν ούτε τη μνήμη του πολέμου ούτε τη μνήμη του εμφυλίου στα μάτια τους. Όταν λοιπόν αναλογιστούμε ότι αυτό που περνάμε τώρα είναι μια εμπειρία πολέμου για τους όλους τους ανθρώπους από 10-15 ετών έως τους 70-75, πρέπει να σκεφτούμε με αυτούς τους όρους τους ιστορικούς και με αυτούς τους όρους ανάγκης. Ένας πολύ γνωστός Ισπανός συγγραφέας της προάλλες στη Monde Diplomatique δημοσίευσε μια εξαιρετική περιγραφή της ισπανικής εμπειρίας, που είναι εντελώς ανάλογη και ταυτόσιμη με αυτό που ζει η Ελλάδα αυτόν τον καιρό. Όλο το μεσογειακό τόξο ζει αυτή την κατάρρευση, όχι μόνο ως κατάρρευση οικονομική, αλλά και πολιτική και ηθική. Για πρώτη φορά βλέπουμε τις χώρες της Μεσογείου να μαστίζονται από παρόμοια προβλήματα, αλλά αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον να αναπτύσσονται και παρόμοιοι προβληματισμοί. Ο Σεπούλβεδα εντοπίζει σε δύο φαινόμενα την κατάρρευση της Ισπανίας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη αναλογία με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Είναι ότι υπάρχει μια κατάρρευση οποιασδήποτε πνευματικής αφήγησης για το τι είναι ο Ισπανός άνθρωπος στις αρχές του 21ου αιώνα. Λέγει χαρακτηριστικά ότι ο τελευταίος Ισπανός πολιτικός που είπε κάτι για τον Ισπανό άνθρωπο ήταν ο τελευταίος πρόεδρος της Ισπανικής Δημοκρατίας το 1936, και λέει επίσης ότι αυτό που κυριάρχησε μετά την πτώση του φραγκισμού, της φραγκικής δικτατορίας, ήταν ότι η μοναδική πνευματική κουβέντα αναφέρει ήταν αυτή που είπε ο Πρωθυπουργός Φελίπε το 1988, ότι ήταν ένα τσιτάτο του Τενγκ Σιαοπίνγκ, του ανθρώπου που έβαλε δυναμικά την Κίνα στον καπιταλισμό. Δεν έχει σημασία αν οι γάτες είναι άσπρες ή μαύρες, σημασία έχει να πιάνουν τα ποντίκια. Ο Σεπούλβεδα θέλει να πει ότι όλη αυτή η κατασκευή, η πολιτική και πνευματική του νεοφιλελευθερισμού και της κερδοσκοπίας κυρίευσε όλο τον χώρο, τον δημόσιο χώρο και τον πνευματικό χώρο στην Ισπανία. Δεν άφησε κανέναν να σκεφτεί λίγο διαφορετικά, να δει διαφορετικά αυτή την φρενήρη κούρσα της ανάπτυξης με τις φούσκες των ακινήτων, με τις τραπεζικές φούσκες. Και έφτασε σε ένα σημείο, το 2012, η Ισπανία όχι μόνο να είναι στα πρόθυρα της πτώχευσης, περίπου σαν την Ελλάδα,
αλλά να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν το τέλος της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Νομίζω ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι λίγο ανάλογη, γιατί αν αναλογιστούμε ποια είναι, ποια αφήγηση μέσα στον 20ο αιώνα δίνει μια γραμμή, ένα περίγραμμα για το τι είναι ο Έλληνας άνθρωπος σε αυτή την ύστερη νεωτερικότητα, θα αναγκαστούμε νομίζω να ψάχνουμε να δούμε τι έχει πει ο Λευθέριος Βενιζέλος, για να ξανάρθουμε να δούμε τι έχει πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ένα τίποτε έχει πει. Έχει πει το «Ανήκομεν στη Δύση», το οποίο δεν είναι ούτε πνευματικό ούτε πολιτικό. Είναι μια ένταξη σε ένα έτοιμο πράγμα, το οποίο ακόμη και αυτό το έτοιμο πράγμα τη Δύση, ο καθένας την ερμηνεύει κατά το δοκούν. Και αν φτάσουμε στα δικά μας τα χρόνια, αυτά τα οποία μας οδηγούν σε αυτό που ζούμε τώρα, η τελευταία κουβέντα που διετείνεται ότι, είναι, ότι έχει μια ουσία είναι το ισχυρά Ελλάς του Κωνσταντίνου Σιμίτη. Αν τα πιάσουμε όλα αυτά και τα στύψουμε, των τελευταίων 40-50 ετών, δεν είναι αφηγήσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν ούτε τις πνευματικές, ούτε τις υπαρξιακές, ούτε τις πολιτικές αναζητήσεις κανενός λαού και κανενός ανθρώπου. Μια από τις βαθύτερες επιπτώσεις της κρίσης που ζούμε τώρα είναι και αυτή η κρίση ταυτότητας. Έχουμε οδηγηθεί από πολλούς δρόμους σε αυτή την ερημιά και την μοναξιά. Ένας από αυτούς είναι ότι και ο θεολογικός λόγος στο μέρος που τον αφορά έχασε πολλές από τα νήματα που την συνέδεαν μια ζωντανή παράδοση, υπέφερε στον 20ο αιώνα από τον πιετισμό και από τις παρεκκλησιαστικές οργανώσεις και το λόγο που τη συνόδευσε, συνδέθηκε με τα πιο αντιδραστικά στρώματα της πολιτικής εξουσίας, με μελανότερο σταθμό στην πρόσφατη ιστορία, τη σύνδεση, την ταύτιση της Ελλαδικής Εκκλησίας με τη δικτατορία της Επταετίας. Και αυτή η βάρβαρη χρήση του ελληνοχριστιανισμού, ελληνοχριστιανικού ιδεολογήματος που έγινε μετά τον εμφύλιο, σημαδεύει ακόμη και στις ψυχές και στα μάτια των νεότερων ανθρώπων το πώς βλέπουν και την Ελλαδική Εκκλησία, αλλά ακόμη χειρότερα και το μήνυμα του Ευαγγελίου, ένα μήνυμα το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ, έχει άλλη σημασία και άλλες δυνατότητες να δώσει στον καθημερινό αυτό που ζούμε τώρα, το δύσκολο. Άρα αυτό που θα μπορούσα εγώ να ζητήσω τώρα από τον λόγο των θεολόγων, είτε των θεολόγων που είναι ζωντανά μέλη της Ελληνικής Εκκλησίας, είτε τους θεολόγους οι οποίοι έχουν, όχι σε αντιπαράθεση, αλλά εν παραλλήλω, το καθήκον και το ρόλο να αναπτύσσουν έναν πιο επιστημονικό, πιο λόγιο ρόλο σαν θεολόγοι, να ξαναστρέψουν τα μάτια τους με τόλμη και πολιτική παρησία στη Β' ακτίβα, σε αυτό που ζούμε τώρα. Αυτό θα καθορίσει και τις σκέψεις των γενεών και των Ελλήνων στα χρόνια που θα έρθουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ξηδάκη για αυτά που μας είπε και για τους πολιτικούς που μας λένε τι είμαστε. Εγώ δεν περίμενα ποτέ από τους πολιτικούς μας, τους μεγάλους, να μάθω, ας πούμε, την ταυτότητά μου. Την έχω κληρονομήσει από πολύ πιο παλιά, νομίζω. Εσείς, ναι, ναι. 11 εκατομμύρια Έλληνες περιμένουν από έναν τιμονιέρι κάτι να τους... Ναι. Ωραία. Επομένως, πάμε τώρα στον τελευταίο μιλητή, στον συνάδελφο, τον κύριο Μόσχο, ο οποίος έχει
ολόκληρα 15 λεπτά στη διάθεση του. Το προνόμιο του τελευταίου ομιλητή είναι και να έχει την εικόνα του τι έχει διαμειφθεί μέχρι τώρα, ώστε να μπορέσει και να κριτικά να προσλάβει και να συζητήσει λίγο αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε και από τη δική μας μεριά τους καλεσμένους μας εδώ που μας δίνουν τη δυνατότητα στη σχολή να έχουμε μια πραγματικά έτσι, υψηλού επίπεδου και παρεμβατική διαβούλευση για αυτά τα οποία είναι γύρω από το Πανεπιστήμιο και από τη Θεολογική Σχολή και αφορούν όλη την κοινωνία σήμερα. Να πω, νομίζω ότι έχουν υποθεί ήδη αρκετά για την κυριαρχία της αγοράς, αν την ορίσουμε ως έναν χώρο απογύμνωσης των ανθρωπίνων σχέσεων σε μια και μόνη έσχατη διάστασή τους, δηλαδή αυτή της ανταλλακτικής λειτουργίας με σκοπό το κέρδος. Αυτή η αντίληψη, λοιπόν, αυτή η κυριαρχία είναι σήμερα τόσο προφανής που μας όθησε να κάνουμε βέβαια αυτή την εκδήλωση και έχουν ήδη λεχθεί τα δέοντα. Οπότε δεν θα τα επαναλάβω αυτά, θα επιμείνω περισσότερο πρώτον στο πώς όψεις αυτής της κυριαρχίας λιμένονται και τελικά αποδομούν το δημόσιο χώρο. Και δεύτερον, τι ρόλο παίζει και τι ρόλο πρέπει να παίζει η θεολογία και ειδικά η ορθόδοξη θεολογία σε αυτό το φαινόμενο. Ξεκινώντας λοιπόν για την αποδόμηση του δημοσίου χώρου από την αγορά, το πρώτο σημείο αυτής της αποδόμησης είναι αυτή καθ' αυτή η διαδικασία αναγωγής, όπως την ορίσαμε προηγουμένως, δηλαδή όλων των πτυχών των ανθρωπίνων σχέσεων σε μία και μόνη, περιορισμός όλων των νοημάτων σύμπηξης του πολιτικού γεγονότος που κινεί και νοηματοδοτεί με τη σειρά του το δημόσιο χώρο, σε μία και μόνη, την άποψη δηλαδή ότι ο υγιής ανταγωνισμός, η απρόσκοπτη ανταλλαγή και τελικά το μεγαλύτερο κέρδος ορίζει οποιαδήποτε άλλη πτυχή. Και έτσι η αγορά διασφαλίζει μια, θα λέγαμε, ισότητα εντός εισαγωγικών μέσα από την ιδιοτέλεια. Σε πληρώνω επειδή πιστεύω ότι θα με πληρώσεις. Αλλά δεν διακινδυνεύω την επιβίωσή μου και γι' αυτό, αν χρειαστεί, θα σε αφήσω να χρεοκοπήσεις. Όπως και εσύ θα με αφήσεις να χρεοκοπήσω. Η απλή αυτή εξίσωση είναι προφανές ότι δεν φτάνει για να υποκαταστήσει το νόημα της γενικότερης λειτουργίας του δημόσιου χώρου και τελικά το γενικότερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει και θέλω να παραπέμψω έτσι με χαρά στον φίλο θεολόγο Γιάννη Μπέκο, ο οποίος αναλύει και τις παραπάνω σκέψεις διεξοδικότερα και αυτές που θα πούμε τώρα στο άρθρο του «Η πόλη, η λειτουργία και η οικονομική κρίση», στο τέφος της θεολογίας το δεύτερο του 2012, που ασχολείται με το θέμα της οικονομικής κρίσης κλπ. Μας λέει λοιπόν το παράθεμα: «Οι αγορές θέλουν τη διακυβέρνηση του κόσμου αγνοώντας τον κόσμο και τις συνθήκες που τον συγκροτούν σε μια ολότητα. Είναι τόσο πλούσιες επιθυμίες αλλά και τόσο φτωχές εννοήματα ώστε κανείς θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ανήκουν σε ένα κόσμο που έχει οριστικά παρέλθει, σε ένα κόσμο που προηγείται από την άλλη μεριά κάθε ιστορίας», κλείνει το παράθεμα. Και εδώ νομίζω ότι αυτό ταιριάζει με αυτά που πολύ ωραία είπε ο κύριος Καραποστόλης, ότι έχουν τα πάντα και δεν μπορούν να χτίσουν απολύτως τίποτα. Σε άλλο σημείο τονίζει ότι οι αγορές, παράθεμα και πάλι, θέλουν να πιστεύουν ότι τις χαρακτηρίζει ένα είδος απροσωπίας, πρωτογονισμού, πρωταρχικότητας, ώστε να λειτουργούν προστατευμένες από κάθε ευθύνη και κριτική για την πορεία του κόσμου. Κλείνει τα εισαγωγικά. Είναι δηλαδή αυτό που λέγεται πολύ συχνά. Είναι στη φύση της τίγρης να επιτίθεται έτσι, και να είναι σαρκοφάγος. Οπότε δεν υπάρχει κάποια ευθύνη, δεν μπορείς να ζητήσεις ευθύνη από την τίγρη και να τη ζητήσεις να τρώει, ας πούμε, χόρτα και να κάνει άσκηση, γιατί δεν έχει συνέστηση. Κάπως έτσι, με αυτή την αυτοματικότητα πιστεύετε ότι κυκλοφορεί, ότι λειτουργούν οι αγορές. Οπότε είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν υπάρχει καμία ευθύνη σε αυτό. Εδώ αυτό νομίζω ότι αποτελεί μια προέκταση, αυτή η φυσιοκρατική λογική αποτελεί μια πολύ καλή εισαγωγή τελικά στο φαινόμενο του ναζισμού και υπ' αυτήν την έχει πολύ ωραία θέση, έχουν πολύ ωραία θέση οι παρατηρήσεις του κ. Ξηδάκη. Νομίζω ότι ο Χέρμπερτ Μαρκούζε ήταν αυτό σε κάποιο δοκίμιο του που είχε διατυπώσει την άποψη ότι ο φιλελευθερισμός ως απόλυτη φυσιοκρατία της αγοράς εισάγει στη λογική ότι η φύση από μόνη της έχει μια μεταφυσική εμπεριέχεια, ο φυσικός κύκλος εμπεριέχει κάτι που μπορεί να νοηματοδοτήσει τον άνθρωπο και μέσα από αυτό προχωράμε εύκολα στον νόμο του ισχυροτέρου, στο έδαφος και το αίμα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βέβαια στην εποχή του, στη γέννηση της σχολής της Φραγκφούρτης συγκλώνησαν τη Γερμανία και οδήγησαν βέβαια τον κόσμο εκεί που ξέρουμε. Επομένως αυτό είναι ένα πρόβλημα, το πώς δηλαδή λιμένεται τον δημόσιο χώρο αυτή η φυσιοκρατία της αγοράς.
Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι το ίδιο το αποτέλεσμα της κυριαρχίας της αγοράς, που μέσα από τον άναρχο ανταγωνισμό, πρακτικό αυτό, δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου συγκεντροποίηση κεφαλαίου. Η συγκέντρωση επιχειρήσεων και η υπερβολική αύξηση ισχύως των μεγαλύτερων από αυτές κατά κλάδους είναι σε θέση, δημιουργεί τη δυνατότητα να επηρεάζουν αποφασιστικά τα ισχυρά κέντρα πολιτικών αποφάσεων, ακόμη και μεγάλων κρατών όπως οι ΗΠΑ, κράτη της Ευρώπης, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Όμως, παραδοσιακά στις περισσότερες αναλύσεις αυτού που ωραία ονομάζει ο Immanuel Wallerstein ως ιστορικό καπιταλισμό, τα κράτη ήταν πάντα αρρωγή στη διαδικασία επέκταση των αγορών παγκοσμίως και με διάφορους τρόπους επέβαλαν την κυριαρχία του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Και με κάθε άλλη ανάλυση, όπως και να το δούμε, η βάση του διεθνούς οικονομικού συστήματος είναι οι εθνικές οικονομίες, που δημιουργούν το πλαίσιο εμπιστοσύνης στη λειτουργία του, καθώς γνωστόν η οικονομία είναι μέγεθος ψυχολογικό. Αποτροπή πολέμων, σταθερή όρη στο δίκαιο της αγοράς, αλλά και επικουρία του εθνικού κεφαλαίου στην επέκτασή του με την απικιοποίηση και την υπεριαλιστική συμπεριφορά και παλαιότερα και νεότερα, όλα αυτά ήταν πάντα η βάση για την διεθνή οικονομική τάξη. Αυτό μέχρι τώρα. Όμως τώρα, στα τελευταία χρόνια, αυτό εξαφανίζεται, καθώς τα κράτη ως μοχλή οικονομικής πολιτικής χάνουν τη σημασία τους. Με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε μια οικονομικοτεχνική, όχι εδαφική, αλλά οικονομικοτεχνική φεουδαρχοποίηση. Δημιουργούνται δηλαδή φέουδα με συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας που κινούνται με μια δική τους λογική, ή αν θέλετε μη λογική, που επηρεάζεται από αντίστοιχα ολιγοπόλια και ολιγοψώνια, για παράδειγμα το σύμπλεγμα, ξέρω εγώ, αεροπορικές εταιρείες, αεροπορικές βιομηχανίες, τηλεπικοινωνίες, άλλος κλάδος, βιομηχανία του θεάματος. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μια δική τους πια λογική και επηρεάζουν και κινούν ολόκληρες διαδικασίες, φέροντας σε ομοιρία ολόκληρα κράτη, και το αποκορύφωμα βέβαια είναι τα τελευταία χρόνια μετά το 2008, το θράσος των μεγάλων χρηματοπιστωτικών, ειδικά συγκροτημάτων, να εκβιάζουν μεγάλα κράτη ή και υπερεθνικούς σχηματισμούς και να λένε ότι αν με τα γνωστά μέσα, την αξιολόγηση, την επιστολιπτική ικανότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι πλέον το έσχατο προϊόν όλης αυτής της διαδικασίας. Θα πει κάποιος βέβαια ότι ο δημόσιος χώρος δεν ταυτίζεται πλέον αποκλειστικά με τα εθνικά κράτη. Έτσι. Ωραία, τα θρηματίζουμε αυτά, αλλά υπάρχουν πλέον αντίστοιχα και πλανητικά δίκτυα πολιτών, πρωτοβουλίες, άλλες οργανώσεις που θα λέγαμε του φαντασιακού με άλλο τρόπο. Όμως εδώ, σε αυτό το ζήτημα, υπάρχει κι άλλο ένα χτύπημα πισόπλατο, θα λέγαμε, κατά του δημόσιου χώρου, στο επίπεδο της θεωρίας. Και αυτό είναι ο κατακαιρματισμός των μεγάλων αφηγήσεων μέσα στο θολό τοπίο της ύστερης νεωτερικότητας. Τα μεγάλα δίκτυα και οι πρωτοβουλίες πολιτών αδυνατούν ή και αρνούνται να ακολουθήσουν ή και να δημιουργήσουν μια μεγάλη αφήγηση, όπως είπατε, ωραία, αυτό τον όρο, μια πολιτική ή φιλοσοφική ή μεταφυσική που να ακυρώνει την ιδεολογική ηγεμονία της αγοράς ως μόνης ή πρακτής δυνατότητας του κοινωνίου. Μια ηγεμονία που πάντως προετοιμάστηκε μεθοδικά μετά τη δεκαετία του 60 και ολοκληρώθηκε με το τέλος του αιώνα. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μια προέκταση και αυτόν, έτσι που είπε ο κ. Σιδάκης, για το πώς μπορούν να πούν οι πολιτικοί ένα λόγο που να έχει κάποιο νόημα. Τώρα θα έλεγε κανείς βέβαια και τι πειράζει. Τι πειράζει να αντικατασταθούν τα κράτη από μεγάλες επιχειρήσεις, των οποίων ο τζίρος σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη όσο το ΑΕΠ μεσαίων χωρών, ούτε καν μικρών χωρών. Έτσι, υπάρχουν επιχειρήσεις μεγάλες οι οποίες μπορούν να αγοράσουν ολόκληρα κράτη αν θέλουν. Τι πειράζει. Μπορούν εκεί οι άνθρωποι να ζουν, να δημιουργούν, να εξελίσσονται. Δημιουργείται μια ψευδαίσθηση συμμετοχής, υπάρχει αυτό που λένε εταιρική ευθύνη τώρα, ας πούμε, στη μόδα, πως οι χορηγίες. Σκέφτομαι, έφυγε σε μια συνέχεια μια διαφήμιση κινητής τηλεφωνίας που έχει το τραγούδι People Got the Power, ας πούμε, ότι έτσι, ο κόσμος, ο λαός έχει την εξουσία, έχει την εξουσία με το να μπορείς να επιλέγεις την κατανάλωσή σου. Άρα λοιπόν τι πειράζει, θα έλεγε κανείς. Μια πρώτη σκέψη που κάνω εγώ είναι ότι πειράζει, διότι πρώτον οι εταιρείες είναι πυραμιδοειδείς και ολιγαρχικές στη δομή τους, χωρίς κανένα δημοκρατικό έλεγχο και νομιμοποίηση, έστω και προσχηματική όπως ένα νεωτερικό κράτος δικαίου, έστω και κακό λειτουργούμενο. Η νομιμοποιητική βάση μιας εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους των μετόχων της, στο οποίο υποτάσσεται το εντός εισαγωγικών κέρδος, δηλαδή ο μισθός των εργαζομένων σε αυτήν. Διότι αν ο μισθός των εργαζομένων έτσι συναγωνίζεται το κέρδος των μετόχων, τότε δεν υπάρχει κέρδος στην επιχείρηση, άρα υπεραξία έτσι, που έχει υποθεί παλαιότερα, άρα δεν θα είχαμε επιχείρηση. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ μια δομική ανισότητα. Αντίθετα, σε μια οργανωμένη κοινότητα από την αρχαία πόλη κράτος και τις αυτοκρατορίες μέχρι το νεότερο κράτος,
όσο και αυταρχικές να είναι, όσο και τυραννικές, το επιδιωκόμενο ακόμα ως και ως προπαγανδιστικός πολιτικός λόγος είναι η ευημερία και το καλό όλων των πολιτών. Έτσι. Πραγματικά όλων, όχι όπως λέει η διαφήμιση, τα λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, αλλά όταν όλοι οι πολίτες είναι συμμέτοχοι σε μια διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολιτικό στοιχείο που σαφώς διαφοροποιεί ποιοτικά την κυριαρχία, την μεριστική που έχουν οι μηχανισμοί της αγοράς. Μέσα στην εξέλιξη της πολιτικής φιλοσοφίας, από τον ιεροκρατικό χαρακτήρα των μεγάλων ανατολικών μοναρχιών μέχρι το στοικισμό, που όπως πάλι εδώ φτάνουμε στον επίκτητο πολύ ωραία, έδωσε κάποιες απαντήσεις και βέβαια στην πορεία ενσωματώθηκε και λίγο ως φιλοσοφία του ελληνορωμαϊκού κατεστημένου, το ιδανικό αυτό εξελίχθηκε και πήρε μια θεολογική και κοσμική νομιμοποίηση. Σύμφωνα με τον στοικισμό, η εξουσία μπορεί να είναι μακρινή, αλλά ως θεοφανία καθιστά τους πολίτες του κόσμου μέλη ενός γιγάντιου κοσμικού οργανισμού. Η ελευθερία είναι βέβαια ένα εσωτερικό βίωμα σε αυτή την περίπτωση περισσότερο και η βασικότερη εξωτερική πολιτική έκφραση αυτής της κοσμικής αρμονίας είναι η ειρήνη και η συνένεση όλων ως κριτήριο αληθείας, consensus omnium. Όταν όλοι συμφωνούν σε κάτι, αυτό είναι προφανές ότι είναι ανθρωπολογικά, ας πούμε, και έτσι, αληθεύει ουσιαστικά. Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός αξιοποίησε με τα μερικά κεντρικά στοιχεία αυτής της ελληνορωμαϊκής παιδείας, της πολιτικής παιδείας και έφτασε στην ισονομία, την έννοια της νομιμότητας της εξουσίας, ακόμα και την πρόλευση της εξουσίας από το λαό. Όλα αυτά είναι στοιχεία της ρωμαϊκής πολιτικής φιλοσοφίας. Και πάνω σε αυτά οικοδομήθηκε μετά στην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία το νεωτερικό κράτος. Τώρα, τι σχέση έχει με αυτά η χριστιανική θεολογία, το δεύτερο μέρος μας. Ο χριστιανισμός συνάντησε αυτά τα στοιχεία κατά την έξοδό του στην ελληνορωμαϊκή πολιτιστική οικουμένη. Αλλά αυτά τα στοιχεία βέβαια εκείνη την εποχή ήταν ενσωματωμένα σε μια θεαματοποιημένη, θα λέγαμε, πολιτική τελετουργία που είχε σκοπό τη διάσωση της ρωμαϊκής οικουμένης από την αποσάθρωση. Δηλαδή οι πολίτες δεν ήταν ενεργοί, αλλά τους καλλιεργούσε την άποψη ότι είσαι ενεργός μέσα στο πλαίσιο αυτό που μπορείς να είσαι, το ρόλο που μπορείς να παίξεις. Εσωτερικά όλοι οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι, εσωτερικά, αλλά στην πραγματικότητα ήταν δούλοι ενός μακρινού αυτοκράτορα ή των αντίστοιχων Βρυξελών, των Λεσχών, ή ό,τι θέλετε εκείνης της εποχής. Ένα μακρινό κέντρο. Η ισονομία ήταν στην πράξη στο έλεος των διασυνδέσεων με τα οικονομικά και κοινωνικά κέντρα της εξουσίας, τους πάτρονες. Υπόθηκαν αυτά πολύ ωραία προηγουμένως και από τον κύριο Αποστόλη και από τον κύριο Νικολαίδη. Μόνο στην έξοδο προς έναν εξωιστορικό κόσμο γινόταν κανείς τότε ευτυχισμένος. Λαϊκός πλατωνισμός και μυστηριακά θρησκεύματα καταδείκνυαν ότι ο αληθινός κόσμος δεν μπορεί παρά να είναι κάπου εκεί, σε έναν άχρονο ουρανό, από όπου ο παρόν κόσμος εξέπεσε και όπου με διαδοχικές καθάρσεις ή με εσωτερική αφύπνιση θα μπορούσε κάποιος να επανέλθει. Ο κατακαιρματισμός αυτός λοιπόν της εποχής εκείνης και η ιδιώτευση θυμίζει τα σημερινά δεδομένα. Και απέναντι σε αυτά μπήκε η χριστιανική θεολογία με ένα βασικό μήνυμα, αυτό της βιβλικής σκέψης, που λέει ότι ο αληθινός κόσμος είναι αυτός εδώ. Δεν ξέπεσε από πουθενά. Είναι αυτός που έχουμε εδώ. Έγινε από μια, αν θέλετε, αυθαίρετη πράξη ενός αιτίου έξω από αυτόν, έτσι του Θεού που λειτουργούσε προσωπικά. Άρα όμως αυτό τι σημαίνει, ότι ο κόσμος δεν υπάρχει αναγκαστικά. Δεν υπάρχει αναγκαστικά. Έχει ένα σκοπό και ένα τέλος, αλλά μπορεί να γυρίσει, αν θέλει, ο ίδιος ο κόσμος προς την ανυπαρξία, προς το μείον, και αυτή η επιλογή του είναι πραγματική, είναι έγκυρη και εξαρτάται από την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. Αυτή η αποθεαματοποίηση, θα λέγαμε, του κόσμου κάνει και μοναδική την ανθρώπινη δράση. Δεν μπορεί να αντιστραφεί το βέλος του χρόνου. Ούτε υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία με την σάρκωση, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Η ιστορία του ανθρώπου θα κρυθεί. Και εφόσον θα κρυθεί, κρίση σημαίνει και ευθύνη επιλογών που είναι πραγματικές. Γιατί θα υπήρχε κρίση αν δεν ήταν πραγματικές επιλογές. Και μια επιλογή είναι ενεργός και όχι παθητική συνεργασία με τον αποκαλυπτόμενο Θεό, όπου ο άνθρωπος έρχεται να απαντήσει στην αποκάλυψη, όχι απλώς να τη δεχθεί σιωπηρά, ή και μπορεί να μην το κάνει αυτό και να μην συνεργαστεί. Ο λόγος του και ο πολιτισμός του πλέον αναλαμβάνει την ευθύνη ο άνθρωπος να γίνει τμήμα της αποκαλύψεως. Και αυτό φαίνεται στην τιμή προς τη βίβλο, που θεωρείται ο λόγος του Θεού, ενώ όλοι ξέρουμε ότι είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά ταυτόχρονα είναι λόγος του Θεού. Στο χριστιανικό λοιπόν μήνυμα εμπεδώνεται η ανθρώπινη ελευθερία ως συστατικό στοιχείο του ανθρώπου που αντλείται από τη διαρκή σχέση του με το ελευθέρως δρόν αίτιο της δημιουργίας του, που είναι ο ιστορικά αποκαλυπτόμενος τριαδικός Θεός, το οποίο την εικόνα ο άνθρωπος και δι' αυτού όλη η κτήση φέρει. Το αυτεξούσιο είναι η βάση της χριστιανικής ανθρωπολογίας που πρέπει να επεκταθεί και σε έσχατες μορφές ελευθερίας και από το θάνατο και να θεμελιώσει έτσι την ισότητα και την αδελφοσύνη των ανθρώπων.
Ο θάνατος όμως δεν είναι μόνο φυσικός ή συμβολικός, αλλά και κοινωνικός, διότι απειλεί τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η εκμετάλλευση και η φυσική δουλεία, η αδικία, η βία, ο πόλεμος είναι εκφάνσεις θανάτου που πισωγυρίζουν την κτήση προς το υπαρξιακό μηδέν. Και ο άνθρωπος πρέπει να κινητοποιηθεί για να τραβήξει πάλι την κτήση από το υπαρξιακό μηδέν προς την πραγμάτωση. Αυτό φαίνεται σε πολλές πτυχές της νοηματοδότησης του χριστιανικού βίου, ας πούμε την εξόχως πολιτική πράξη του σταθμισμένου, όχι ενθουσιαστικού ή αυτοκτονικού μαρτυρίου, στην τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου ή στην άσκηση. Η ίδια η χρήση του όρου Εκκλησία για την δήλωση της φανέρωσης του κοινού βιώματος των πιστών στη μεσιανικότητα και θεότητα του Ιησού δηλώνει μια συνέχεια με το κοινό της αρχαιοελληνικής πόλεως, αλλά σε ένα νέο περιβάλλον που εμπλουτίζει, θα λέγαμε, την πολιτική θεολογία εντός αγωγικών του στοικισμού. Ο στοικισμός δεν καταδικάστηκε, ούτε η αρχαία ελληνική πόλης, αλλά συνδέεται η αρχαία πόλη με ένα νέο τρόπο. Μάλλον συγκροτείται η αρχαία πόλη με ένα νέο τρόπο και χωρισμένη η μερίδα των Αγίων. Την ένταξη στο παγκόσμιο σώμα με την ωραία έκφραση «Εν το κόσμο αλλού και εκ του κόσμου». Λέει, ας πούμε, προσδιώκουν την επιστολή, έτσι, η ψυχή του κόσμου, χωρίς όμως να μπορείς να εντοπίσεις κάπου. Αρνείται ο χριστιανισμός τη θεοποίηση της εξουσίας, αλλά προσεύχεται για την ειρήνη και την ευταξία, γιατί αυτό είναι κομμάτι της πραγμάτωσης της ανθρώπινης κοινωνίας. Επαναπροσδιορίσε τις κοινωνικές σχέσεις, δίνοντας υπόσταση στον φτωχό, τον αγράμματο, το βάρβαρο ή τη γυναίκα, διότι εν Χριστώ όλοι αυτοί γίνονται ισότιμοι και αδερφοί, και αυτό σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, μπορούμε να δούμε μια πρακτική του έκφραση στο μοναστικό κίνημα, πολύ σημαντική. Επαναπροσδιορίσε την καινή, την καινούρια πόλη, οργανώντας τη φιλανθρωπία για τους πολίτες που μέχρι τότε ήταν ελλειμματικοί, δηλαδή φτωχοί, άρρωστοι, λεπροί, ελλειμματικοί το εισαγωγικό, έτσι. Φτωχοί, άρρωστοι, λεπροί κτλ. Αυτό το έκαναν, όπως ξέρετε όλοι, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, τον 4ο, τον 5ο. Ξέρετε ότι υπάρχει σχετική βιβλιογραφία, όχι επειδή είμαστε στη θεολογική σχολή και ευλογούμε τα γένια μας, αλλά το νοσοκομείο ως ίδρυμα είναι μια εφεύρεση αμιγώς χριστιανική. Εμφανίζεται στον ανατολικό μεσογειακό χώρο και επεκτείνεται στην Ευρώπη, είναι κυρίως χριστιανική. Αλλά σε όλα αυτά μέσα, αυτό που κράτησε η χριστιανική θεολογία είναι, ας το πούμε, το ελληνορωμαϊκό, δημοκρατικό και κτημένο. Διότι αυτή η Εκκλησία του Χριστού, και όχι πια του Δήμου, δεν μεταβλήθηκε σε μονάδα, ας μου επιτραπεί να πω, χαρισματικής οχλοκρατίας. Να έχουμε δηλαδή χαρισματούχους, οι οποίοι με ένα δικό τους λόγο μεριστικό απομονώνουν το συνολικό, τη διαβούλευση κτλ. Για παράδειγμα, η διάκριση μεταξύ εξουσίας και φορέα της, η έννοια της ιδιοκτησίας, η έννοια του κοινού συμφέροντος, της νομιμότητας, όλα αυτά τα πράγματα. Η έννοια του δικαίου τιμήματος στις συναλλαγές. Και μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Πώς το βυζαντινό δίκαιο μέσα περνάει αυτό. Αυτά όλα πέρασαν και στη χριστιανική ρωμαϊκή πολιτεία. Δηλαδή αυτό που μετά ονομάσαμε σήμερα Βυζάντιο. Και επίσης έγιναν και στοιχεία του εσωτερικού της χριστιανικής εκκλησίας. Δηλαδή η εκκλησία διατύπωσε κανόνες για την ίδια της τη λειτουργία που έγιναν δεσμευτικοί για την ταυτότητά της. Και στους κανόνες αυτούς παρουσιάζονται οι κέρυες προϋποθέσεις λειτουργίας επιμέρους θεσμών για να αληθεύει το σώμα της Εκκλησίας και γι' αυτό τους αποκαλούμε συνειδητά ιερούς κανόνες, δηλαδή ιεροί κανόνες, ενώ ξέρουμε ότι τους κάναν άνθρωποι. Το ξέρουμε αυτό. Και με ποια διαδικασία έγιναν. Η αρχή επίσης της πλειοψηφίας σε θέματα πρακτικά και πειθαρχικά. Η απαγόρευση της νομοσίας. Η διάκριση ανάμεσα σε ατομική και εκκλησιαστική περιουσία των λειτουργών. Ο οικονομικός έλεγχος, αν θέλετε, των επισκόπων από ειδικούς ελεγκτές, τους οικονόμους. Έχω γράψει αυτό, δεν παίρνει τα χωράφια μου αυτά. Η κρίση εγκαλούμενου κληρικού από ευρύτερο δικαστικό σώμα και μάλιστα με δυνατότητα έφεση, το έκλειτο που λέμε τόσο συχνά στο κανονικό δίκαιο, δηλαδή ένα είδος δικονομικών εγγύησεων. Όλα αυτά είναι παραδείγματα του πώς ενσωμάτωσε λοιπόν η Εκκλησία την πολιτική διασφάλιση, ώστε να μην φτάσουμε να μιλήσουμε για εκδίκηση, να μην φτάσουμε να εξαφανίσουμε δηλαδή τον άλλον. Και αυτά είναι σημαντικά παραδείγματα για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η χριστιανική θεολογία υπερασπιζόμενη τον δημόσιο χώρο. Φυσικά δεν έχω αυταπάτες. Ξέρω πολύ καλά και αυτά που υπόθηκαν λίγο πριν και για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα που είπε ο κύριος Χρυσάκης και για τα παλαιότερα που είπε ο κύριος Νικολαίδης. Η χριστιανική θεολογία και ιδιαίτερα η ορθόδοξη θεολογία έχει οπωσδήποτε στην πλάτη της πολλά πράγματα να την κατηγορήσει κανείς, κυρίως για αφασία απέναντι στην νεωτερική πολιτική λειτουργία. Για παράδειγμα, έχει ακουστεί ότι πώς να αναπτύξεις διαδικασίες κριτικής και διαπραγματεύσεων στο εσωτερικό σου, άμα κάθεται διαφορετικό θεωρείται αίρεση, έτσι. Φυσικά, σας λέω, δεν ήταν από την αρχή έτσι τα πράγματα. Στην ιστορική τους πορεία όμως σε κάποιο σημείο έφτασαν να γίνουν και αυτά. Ή ακόμη να μπερδέψεις το ιδανικό με το υπάρχον, το δέον με το υπάρχον,
την κοινότητα των Αγίων με κάποιο ιστορικό μόρφωμα, είτε αυτό λέγεται έθνος, είτε αυτό λέγεται ρωμιοσύνη, είτε αυτό λέγεται φιλή, σλαβική, οτιδήποτε άλλη. Αυτό έγινε στην Ανατολή. Έγινε και σε κάποιο βαθμό και στη Δύση, για να μην τα λέμε έτσι μόνο από τη μια μεριά. Η σύζευση βωμού και θρόνου, για την οποία μιλάνε τόσο συχνά οι Δυτικοί. Και αν δείτε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλες οι τοπικές εκκλησίες ευλογούσαν στους στρατιώτες τους ότι αυτές πήγαιναν να πραγματώσουν το όραμα, ας πούμε, του χριστιανικού, έτσι, έτσι, και να χαθούν μέσα στα χαρακώματα κατά εκατομμύρια. Αλλά πάντως, σε κάθε περίπτωση, και κλείνω με αυτό, πρέπει να έγινε σαφές ότι ο δημόσιος χώρος είναι κάτι που η χριστιανική θεολογία θεώρησε όχι μόνο συμβατό, αλλά και μια απαραίτητη παιδαγωγία για την ολοκλήρωση του ανθρώπου και για τη σωτηρία του. Αντίθετα, την ιδιοτέλεια και το κέρδος όχι μόνο δεν θεώρησε συμβατά, αλλά αντίθετα, όπως είπαμε, όπως ακούσατε πολύ καλά, ως κομμάτια του αντίποδα του μηνύματός της, του μαμονά, και ως τέτοια δεν μπορεί καθόλου να τα αποδεχθεί. Η ευθύνη της λοιπόν να καταδείξει τον άνθρωπο τη διεύρυνση του δημόσιου χώρου, ώστε η ελευθερία να μην είναι αυτό που κυρίως μετά το 1991 κυριάρχησε, δηλαδή μόνο ελεύθερη αγορά, αλλά ένα συνολικό θεμελιακό γεγονός υπόστασης του ανθρώπου, δηλαδή η ελευθερία από το θάνατο τελικά, και επίσης ότι το κέρδος και η economical correctness, αν μου επιτραπεί να πω, δεν μπορεί να νοηματοδοτούν αποκλειστικά τον κοινό βίο, να μετράμε δηλαδή μια δημοκρατία, πόσο δημοκρατία είναι, με το πόσο ελλείμματα έχει, πόση ανάπτυξη και όλα αυτά. Διότι αποτελεί όλο αυτό λοιπόν ιστορική εναλλακτική πρόταση για την θεολογία, ακόμη και η ιερή φτώχεια μέσα από την άσκηση. Άρα λοιπόν αυτό έτσι κριτικάρει και αμφισβητεί τη λογική της οικονομίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ευθύνη της θεολογίας να μετακομίσει σε ένα διάλογο για το μέλλον της βιόσφαιρας σήμερα, σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμιο για τον κόσμο, αλλά φυσικά και για την πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία εισήγηση του κ. Μόσχου, ο οποίος ξεπερνώντας μόλις 5 λεπτά το χρόνο του, μας είπε τόσο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και πράγματι είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα θέλουν την Εκκλησία να μην ασχολείται με τα δημόσια, να είναι η πίστη ιδιωτική υπόθεση κτλ. Και πολύ ωραία αυτά που είπε για τις σχέσεις στοικισμού και χριστιανισμού. Από εκεί ξεκινάει αυτό που λέμε κοσμοπολιτισμός, παγκοσμιότητα. Από το στοικισμό, Αμερική τον πάνε και λίγο πιο πίσω από τον αντισθένη τον κοινικό. Ωραία, επομένως τώρα ο λόγος είναι σε εσάς. Ο κύριος Κοσμήτωρ κατέφθασε όχι ασθημένο, αλλά χαρούμενο. Μπράβο. Θα το δώσουμε στο τέλος τον λόγο για να κλείσει. Τώρα έχουμε περίπου ένα, εγώ λέω 20 λεπτά. Ο λόγος είναι σε εσάς για ερωτήσεις σύντομες, έξυπνες και προκλητικές. Ή για κανένα σχόλιο, αν κάποιος πιέζεται ιδιαιτέρως. Λοιπόν, γρήγορα σας παρακαλώ. Ο κύριος φοιτητής, μάλλον στο τέλος. Άλλος. Ναι, λοιπόν, ο κύριος, άλλος, ξεκινάτε, ναι, εσείς, μετά ο Ανδρέας, και εσύ Ανδρέα, όχι, α, ναι, ο κύριος, λοιπόν, νομίζω, από πεις πρώτα και εσείς μετά, εντάξει. Θα ευχαριστήσω. Δεν πειράζει, ναι, εσείς. Θα ευχαριστήσω σε όλα, τους κύριους καθηγητές. Πέστε μας και το όνομά σας. Καθηγητές και ο κύριος Ξηδάκη για την αδιέστατη παρουσίαση του θέματος. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα, το οποίο είναι ίσως κρίσιμο. Όταν σήμερα καταδικάζουμε την αγορά, σήμερα, πρέπει να καταδικάσουμε όλη την αγορά ή πρέπει να καταδικάσουμε την εικόνα της αγοράς που έχουμε, την εικόνα της χρηματοοικονομικής αγοράς, δηλαδή του εμπορίου του χρήματος που ισχύει σήμερα. Και ανατρέχοντας βέβαια και στη θέση του Ιγλική, της Καινής Διαθήκης που είπε ο κύριος για την αντίθεση του Ιγλικής, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου καταδικάζεται το εκ του χρήματος χρήμα, τόχος δηλαδή, το οποίο είναι κάτι, το οποίο είναι ακίνητο σήμερα, το οποίο είναι βασικό για την παλιά της κοινωνικής αγοράς. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι το τραπεζικό κεφάλαιο που οδηγεί σήμερα την αγορά εμπορεύεται χρήμα, εμπορεύεται χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμμαχεί με μεγάλα κράτη και με τα κράτη αυτά πάλι οδηγεί μέσω του τόπου άλλα κράτη σε καθήλωση, σε συρρήκνωση, σε διάλυση των δομών τους. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι ακούστηκε ότι στον γερμανικό προϋπολογισμό υπάρχει έσοδο εκ των τόπων εκ του ελληνικού χρέους. Ευχαριστούμε πολύ. Ο άλλος ο κύριος, πώς λέγεσαι? Είμαι φοιτητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και λέγω
Βαρέκος Αντώνης. Ναι. Είναι δύο τα ερωτήματα που θα ρωτήσω. Το πρώτο ερώτημα απευθύνεται προς όλους τους ομιλητές, το δεύτερο προς τον κύριο Ξηδάκη. Στο πρώτο λοιπόν ερώτημα, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι εάν οι απρόσωπες και χωρίς ταυτότητα αγορές είναι μόνο αγορές ή είναι αγορές σε κάθε στρώμα της κοινωνίας. Το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα προς τον κύριο Ξηδάκη είναι εάν το νεοσύστατο μόρφωμα και φαινόμενο που λέγεται νεοναζισμός είναι απόρρια του πολιτικού συστήματος έως σήμερα. Και τι έχουμε κάνει όλοι εμείς και κυρίως οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον δημόσιο λόγο για αυτό το πολιτικό σύστημα. Τις δύο ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Άλλος. Η Δεσποινής. Πώς λέγεσαι. Στη Γερά Μαρκέλα. Ναι. Καταρχάς, εγώ θα θέλω να επισημάνω δύο πράγματα τα οποία μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ότι όταν μιλάμε για τις αγορές και την οικονομία, μιλάμε για κάποιο πρόσωπο. Οι αγορές είναι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι καθορίζουν και στην πέρα μεταξύ των προϊόντων. Δηλαδή μεταξύ του πολιτικού και του αγοραστού. Αυτή είναι η μία επισήμανση που θέλω να κάνω. Και η άλλη επισήμανση είναι ότι στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αυτό που πουλάμε και αγοράζουμε δεν είναι τόσο πολύ το προϊόν, όσο η εμπιστοσύνη ότι ο αγοραστής θα μου γυρίσει τα χρήματα. Αυτό γίνεται παγκοσμίω. Δηλαδή, από τότε που ξεκίνησε η τράπεζα στη Βενετία, το μεσαίωνα και τώρα, αυτό που νομίζετε ή αποκαθίσταται είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των συμπαγωγών. Ευχαριστώ. Ο άλλο ο κύριο. Γιώργος Κωνσταντινίδης, δάσκαλος και φοιτητής του Τμήματος Θεολογίας. Ωραίο που κάνετε μια ημερίδα με ένα επίκαιρο θέμα, γιατί η θεολογία πρέπει να φτάνει λόγο για επίκαιρα θέματα, για οικονομία, για μυθική και για άλλα. Δύο ερωτήματα. Πρώτο. Ορμόμενος από τη φράση του Μπερντιάγεφ, αν τη λέω σωστά τώρα και δεν τη λέω και λάθος, ότι όταν αγωνίζομαι για το δικό μου ψωμί, ο αγώνας είναι υλικός, όταν αγωνίζομαι για το ψωμί του διπλανού μου, ο αγώνας είναι πνευματικός. Σε κάθε μορφή αγώνα που γίνεται, ειδικά τον τελευταίο χρόνο που έχουν έτσι όλα τα εργασιακά δικαιώματα φιλονιστήρια, που αυτοκτονούν άνθρωποι κάθε μέρα, δεν θα έπρεπε οι θεολόγοι και οι άνθρωποι της Εκκλησίας σε κάθε μορφή αγώνα να είναι κάτω έξω από το κοινοβούλιο και να φωνάζουν. Χωρίς βία, με αγάπη. Δεν έχω πώς να κάνω εκεί. Δηλαδή, εγώ έχω τύχει και έχω ανέβει πρωί στη σχολή για να κατέβω μετά σε πορεία. Η σχολή λειτουργεί κανονικά, σαν να είναι μια μέρα λίγο πριν την Ανάσταση, ας πούμε, λίγο πριν το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Την ημέρα εκείνη ψηφίζονται νομοσχέδια με τα οποία τα 20χρονα παιδιά παίρνουν 380 ευρώ το μήνα. Όσοι έχετε νέα παιδιά, θα δείτε τι ώρα μπορεί να ζήσει με 380 ευρώ το μήνα. Είναι 190 ευρώ το καθημεριάτικο. Και η σχολή εδώ κυλάει κανονικά, τα μαθήματα γίνονται κανονικά, οι συνελεύσεις γίνονται κανονικά και ταυτόχρονα κάποιοι κάτω στην Αθήνα 50-100.000 ματώνουν, όπως λέει και ο Λιβαδίτης στο ποίημα του «Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος», ματώνει η φωνή τους για να διεκδικήσουν έτσι ένα κομμάτι ψωμί. Εμείς τώρα ως χριστιανοί τι κάνουμε εκείνη την ημέρα, ρωτάω εγώ, δεν ξέρω. Δηλαδή και να μην απεργήσει κάποιος, μπορεί κάποιος να μπορεί να απεργήσει γιατί δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του. Δεν πρέπει όμως ο ρασοφόρος και ο μοιρασοφόρος να είναι σε ένα τέτοιο αγώνα και αγαπητικά, ήρεμα, αλλά δυναμικά να έρθουν το αναστημά του. Πάνω σε αυτό έτσι δεν έχει παράδοση, νομίζω, δεν ξέρω εγώ, ξέρω πολύ λίγα. Υπάρχει μια παράδοση σε άλλες χώρες, όπως είναι η μαύρη θεολογία, η θεολογία της απελευθέρωσης. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έχει καλλιεργηθεί έτσι μια λίγο αντιεξουσιαστική θεολογία. Το κύριο Νικολαίδη το βιβλίο το παίρνει εξουσία, έτσι φωτίζει πολύ το θέμα με την εξουσία. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα θεολογία που να κρίνει πλευρές της εξουσίας που ο Χριστός, ας πούμε, σίγουρα θα τις κατέκρινε. Βλέπω μάλλον ότι από το Βυζάντιο και μετά η Εκκλησία έτσι με την εξουσία πάνε πολύ αγαπημένα, πολύ όμορφα, σχεδόν εμετικά όμορφα, θα έλεγα εγώ. Και μία δεύτερη ερώτηση. Αν υπάρχει κάποιο οικονομικό σύστημα το οποίο να είναι λίγο πιο κοντά στον Χριστό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι ο κομμουνισμός είναι περισσότερο χριστιανικός από ότι είναι ο καπιταλισμός ή η φιλελεύθερη αγορά. Είχα διαβάσει κάποια πρακτικά ενός συνεδρίου που γίνεται πάρα πολλά χρόνια στον Βόλο. Νομίζω είναι και ένα ωραίο άρθρο ενός κύριο Τσανάκα, Τσανάνα, δεν θα είναι το όνομα του ακριβώς. Ναι, για τον κομμουνισμό και τον χριστιανισμό. Μία άποψη, υπάρχουν οικονομικά συστήματα που είναι πιο κοντά στον χριστιανισμό. Ευχαριστούμε. Άλλο, ο κύριο Πάντο, αυτό που είπε ο τελευταίος ομιλητής, υπάρχει μια αντίφαση πραγματικά και αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει πραγματικά να συζητηθεί και σε θεολογικό επίπεδο. Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της εκκλησιαστικής πρακτικής και της θεολογίας πάνω σε αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Και το έχει θέσει και η εκκλησιαστική ιστορία αυτό. Υπενθυμίζω επιγραμματικά
το θέμα στη Ρωσία με το Μάξιμο τον Γρεκό. Οι Ζαβόλγοι, οι ακτίμονες, που υποστήριζαν ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να έχει περιουσία ούτε μοναχισμός. Και αντίθετα οι Ιωσιφίτες, οι οποίοι υποστήριζαν ότι όχι απλώς πρέπει να έχει περιουσία, αλλά καλή περιουσία, αρκετά σοβαρή περιουσία, αξιόλογη, και συνεργασία με την κρατική εξουσία, ώστε να επιτελεί καλύτερα το έργο του. Το φιλανθρωπικό έργο και γενικά τη χριστιανική κατήχηση και όλα τα σχετικά. Ο Μάξιμος ο Γρεκός πήρε τη θέση των ακτιμόνων. Οι ακτίμονες καταδικάστηκαν σε πρώτη φάση. Ο Μάξιμος ο Γρεκός εκεί ήταν που ξεχύλισε το ποτήρι, συνελήφθη και ακολούθησε η γνωστή ιστορία της φυλάκησής του, που τον επέβλεπαν, τη φυλάκησή του την επέβλεπαν στην αρχή οι Ιωσιφίτες. Η εκκλησιαστική πρακτική στη συνέχεια αγιοποιεί και τους μεν και τους δε και τον Ιωσήφ, τον Βολοκολάμσκ, και τον Νίλο Σόρσκι και τον Άγιο Μάξιμο. Και ξέρουμε και τη θέση του Αγίου Μαξίμου που υπάρχει σήμερα για αυτόν τον τόπο. Είναι ένα ερώτημα. Αυτό επανήλθε, συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός, επανήλθε πάλι σε σχέση με το, αυτό που είπε ο κύριος στο θέμα του Βυζαντίου, σε μια πολύ άγνωστη πτυχή της νεότερης βουλγαρικής ιστορίας. Το κίνημα των Βογομήλων, το οποίο είχε μια έντονη κοινωνική διδασκαλία, σαφώς ήταν αιρετική, κάτι εντελώς έξω από τον χριστιανισμό. Ωστόσο, όταν υποστήριζε ότι δεν πρέπει να έχουμε περιουσία, δεν υπάρχει ιεραρχία, είμαστε όλοι ισοί μεταξύ μας και απέναντι στο Θεό, δεν πάμε στρατό, δεν συμμετέχουμε σε πολέμους, σε μια περίοδο που η Βουλγαρία εδομείται στο πρώτο βουλγαρικό κράτος στα πλαίσια της βυζαντινής πολιτικής ιδεολογίας και της εκκλησιαστικής οργάνωσης, επανήλθε στον 20ο αιώνα στη διάρκεια του Μεσοπολέμου από Βούλγαρους οι οποίοι είναι λίγο άγνωστο αυτό. Όταν στη Βουλγαρία υπήρξε μια έντονη πολιτική αναστάτωση σε όλο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, με αντιεξουσιαστές από πολλούς χώρους, οι οποίοι βρήκανε στους Βογόμιλους, όταν τους λέγανε, ας πούμε, ότι εσείς τι θέλετε τώρα, είστε κάτι καινούριο στην παράδοσή μας, την πνευματική, την πολιτική, την εκκλησιαστική γενικότερα, βρήκαν στους Βογόμιλους το επιχείρημα ότι εμείς συνεχίζουμε μια παράδοση που ξεχάστηκε στη Βουλγαρία, δεν τονίστηκε γενικότερα και αυτοί είναι οι γεννάκες μας. Απλά το υπενθυμίζουμε. Και απέρριψαν την βουλγαρική, επίσημα την εκκλησία τότε, η οποία θεωρούσαν ότι συμμετείχε, ότι ήταν σύμμαχος του κράτους, του καπιταλισμού κτλ. Δεν θέλω να επεκταθώ, ας πούμε, στους διαχριστών σαλούς, οι οποίοι πάντα παραμείναν ένα περιφερειακό κίνημα στη Ρωσία, αλλά με έντονη κατακραυγή της πολιτικής εξουσίας ή των πλουσίων όταν ξεπερνούσαν κάθε όριο. Σαφώς λοιπόν, απλά τα είπα σαν παραδείγματα. Μπορούσα να πω και άλλα, δεν θέλω να επεκταθώ. Για την Ελλάδα, ας πούμε, υπάρχει το παράδειγμα της Χριστιανικής Δημοκρατίας, που ακόμα, δηλαδή κάποια στιγμή θα μελετηθεί από κοινωνιολόγους, θεολόγους κτλ. Ιστορικούς. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό πραγματικά. Δηλαδή, η εκκλησιαστική πρακτική με τη θεολογία της Εκκλησίας σε μια εποχή που πλέον έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα από το 90 και μετά από αυτή την τρομοκρατική αργότερα κίνηση στην Νέα Υόρκη που θέσανε τα ζητήματα της οικονομίας και της πολιτικής. Οδηγούν σε ένα αδιέξοδο και σε μια μηχανία το σύγχρονο χριστιανό. Αν έχει και τη γνώση επιμέρους λοιπόν της θεολογίας, εκκλησιαστικής ιστορίας κτλ. Συγγνώμη για αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Κεφαλαία και ο κύριος Αλεξόπουλος και τελειώσαμε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Ξηράκης. Περιγράψατε πολύ εύστοχα μια ειδική παρατμή του σημερινού μας κόσμου, που μπορούσα να πω. Και συμφωνούμε όλοι λίγο πολύ ως προς αυτό. Εμένα μου φέρνει στο νου όλη αυτή η κατάσταση το ποιητικό έργο του T.S. Eliot, «Έρημη χώρα», όπου ο Eliot περιγράφει με συμβολικό τρόπο αδιέξοδα εκείνη την εποχή, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξηρασία, δεν υπάρχει βλάστηση, βροχή δεν πέφτει. Και νομίζω κάπως έτσι είναι και η ηθική παρακμή στη σημερινή εποχή. Και πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο η θεολογία ή οι θεολόγοι. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κατεβούν στον δρόμο, αλλά μπορούν μέσα από τη δασκαλία τους να περάσουν ελπιδοφόρα μηνύματα σε ανθρώπους που βλέπουν γύρω τους μόνο αδιέξοδο. Ευχαριστώ. Να, Αλεξάπουλος. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Παίρνοντας την αφετηρία μου από μια φράση και μια επισήμανση του κύριου Μόσχου,
ότι οι εταιρείες με βάση το μοντέλο της φυσιοκρατίας προσπαθούν να προωθήσουν τις απόψεις τους. Αυτό είναι σίγουρα μια πολύ σωστή παρατήρηση. Είναι όμως η αλήθεια, δηλαδή πράγματι ενδιαφέρονται πραγματικά οι εταιρείες για τα μοντέλα της φυσιοκρατίας, τα οποία ξέρουμε ότι αφυγνούνται και ξεκινούν από τις επιστημονικές ανακαλύψεις φυσικής. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια δική τους επίφαση, προσπαθώντας να στηριχθούν σε μοντέλα που θεωρούνται ίσως σταθερότερα στον πολύ κόσμο. Μάλλον πίσω από αυτή τη φυσιοκρατία, που αν τη μελετήσει κανείς βλέπει ότι δεν ισχύει πάντοτε η φυσιοκρατία. Υπάρχουν πολλά δίκαια σε διάφορα επίπεδα της πραγματικότητας και σε διάφορα συστήματα ανάλογα με τα όντα, την πολυπλοκότητά τους και τους διάφορους νόμους. Λοιπόν, αυτοί προσπαθώντας να δεσμεύσουν αυτό το σταθερό μοντέλο υπέρ του συμφέροντος τους, το ίσως πιστεύω υπερνούν τον καπιταλισμό. Οπότε, μήπως πρέπει διεπιστημονικά πια και η θεολογία συμμετέχοντας, αλλά κυρίως με μέτωπο τις χρηματοοικονομικές επιστήμες και κυρίως τις επιστήμες των επενδύσεων. Γιατί οι επενδύσεις ξέρουμε ότι είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο και εξυπνότερο οικονομικό σύστημα. Μήπως πρέπει να τους υποδειχθεί το λεγόμενο επιχείρημα της λειτουργικότητας, δηλαδή το επιχείρημα της φυσιοκρατίας, που έχει ξεκινήσει ήδη με πολλούς τρόπους να προσπαθεί να επενδυθεί στον χρηματοοικονομικό χώρο. Και πιστεύω ότι η επιστήμη δώσει και αυτή τη δύναμή της. Ευχαριστούμε πολύ.